Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, ένα λεπτό μετά τις 7. Άντε τώρα να συνηθίσουμε αυτή την εβδομάδα, ότι ξεκινάμε από την Τρίτη. Θα μας πάρει λίγο, μην μου αγχώνεστε. Νομίζω ότι όλοι το παθαίνουν αυτό, όταν συνήθως την Δευτέρα έχουμε αργία ή δεν δουλεύουμε ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ναι, πάμε να το χωνέψουμε ότι είναι Τρίτη 25 Ιουνίου. Πω, παιδιά, ο Ιούνιος, τον φάγαμε αμάσιτο. Τίποτα, αυτή την εβδομάδα είναι, τίποτα άλλο. Μετά πάμε Ιούλιο. Έτσι. Να πούμε χρόνια πολλά στο Λίβιο, στη Λιβύα, στον Έρωτα, στη Φεβρονία που γιορτάζουν σήμερα, στη Φεβρονίτσα και στη Φεβρούλα. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Αυτό που ακούτε είναι το Μαπεσό, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έρχονται και τα γόρια μου. Ανυπομονώ να πούμε πώς περάσαμε το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας, πραγματικά. Και θέλω να μας πείτε και εσείς. Καθαρά Δευτέρα, είπα. Αγίου Πνεύματος. Σας το είπα, παιδιά, δεν είναι τώρα σήμερα αυτό και με έχουν αφήσει και μόνη μου, ρε παιδί μου. Όταν με αφήνουν μόνη μου, όλο τέτοιες βλακίες κάνω. Ναι, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Βοήθειά του. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Στείλτε και εσείς τα μηνύματά σας στο Viber να βοηθήσετε την κατάσταση. Ζέστη θα έχουμε, παιδιά, πάρα πολύ ζέστη. Να σου πω και αυτό, το έχεις λίγο. Μας έχει τρελάνει στα 40, έχουμε χαζέψει τελείως. Και σήμερα λέει θα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και όλη αυτή την εβδομάδα σε κάποιες περιοχές, ναι, και 40 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι έχω πάθει. Νομίζω ότι το απόγευμα ζεσταίνομαι πιο πολύ από το μεσημέρι ή το πρωί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει κουφόβραση, έχει αυτό. Παιδί μου, να βγάλεις τα ρούχα σου όλα, τα ζωτικά σου δηλαδή. Όμως, επειδή έχουμε και τον ήλιο και πρέπει να προστατεύουμε την επιδερμίδα μας και θέλουμε και να δροσιζόμαστε, παιδιά, Sun Protection Bee Face Water από την Tommy G είναι το προϊόν που είναι must have για αυτό το καλοκαίρι, όχι μόνο για την παραλία, γιατί παλιά παίρναμε αυτά τα νεράκια και ψεκαζόμασταν στην παραλία. Όχι, τώρα πρέπει να ψεκαζόμαστε και γενικότερα στο αμάξι, στο δρόμο που περπατάμε. Είναι ό,τι πρέπει, γιατί προστατεύει το δέρμα μας, έχει δείκτη προστασίας 15 ή 30, έχει βιταμίνη Ε, ηλίανθους άνουσιτ oil, οπότε λοιπόν θα έχετε όλα τα ωφέλη της έντονης ενυδάτωσης στην επιδερμίδα και φρεσκάδα, με αναζωογονητική αίσθηση δίψας, το νερό καταπραίνει το δέρμα και βοηθά στην ηρεμία του ερεθισμού. Αν έχετε ψηλό αρπάξει και λίγο, συγγνώμη, αυτό καταπραίνει όλη αυτή την κάψα που έχεις, ρε παιδί μου, από το να έχεις κάτσει στον ήλιο ή να περπατάς στον δρόμο. Χωρίς χρώση, απορροφάται πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή δεν αφήνει λεκέδες στα ρούχα. Οπότε λοιπόν, σήμερα, οπωσδήποτε, ειδικά στο αμάξι που στάζουμε, θέλω να μου ψεκάζεστε με αυτό και θα είσαστε μια χαρά. Να στείλω τις καλημέρες μου στα παιδιά που έχουν στείλει τα μηνύματά τους στο Viber. Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλά κούλουμα, λέει. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλημέρα Ιωάννα μου, καλό Πάσχα. Έτσι, μπράβο ρε παιδιά. Καλημέρα Μάπες, είναι ο Πέτρος. Καλημέρα Πετράκο, καλημέρα και στο Χρήστο. Έλα Ιωάννα, καλή Σαρακοστή να έχουμε. Να σας πω κάτι, δεν θα τώρα ωραία να ήμασταν στην Καθαρά Δευτέρα και να περιμέναμε το Πάσχα. Βασιλική. Χίλιες φορές, λέει. Δεν το συζητώ καν. Λοιπόν, πού είναι και αυτή ρε παιδάκι μου, πού είναι και αυτή. Λοιπόν, βάλε το μαρτάκι, γιατί τους περιμένω. Με βλόγησαν το Σαββατοκύριακο, τέλος πάντων. Ελπίζω να περάσατε ωραία. Είχε και ωραίο καιρό. Πήγαμε, κάναμε τα μπανάκια μας. Βέβαια, μπάνιο με παιδί δεν είναι μπάνιο. Δεν κάνεις μπάνιο. Εντάξει, όλοι οι γονείς το ξέρουμε αυτό, ρε παιδιά. Ξαπλώστρα δεν είναι ακουμπάει ο ποπός σου, ποτέ. Αλλά εντάξει, όταν πας ρε παιδί μου ένα τριήμερο και έχεις αφιερωμένο στο παιδάκι σου, θα κάνεις ό,τι θέλει το παιδί. Ναι, Βασιλική, έτσι δεν είναι? Πάλι λάθος, τα έκανα. Τα παιδάκια μας να περνάνε καλά και εμείς θα βρούμε την άκρη μας για να περάσουμε καλύτερα. Εντάξει, έλα, βάλε το νομαρτάκι. Δυναμώστε και εσείς την ένταση στα αυτοκίνητα. Έρχονται και τα χωριά μου να σας τα πούμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Μα απεσώ αυτό που ακούτε. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ωραία, καθάρματα. Μην με κοροϊδεύετε. Η εκπομπή που την Πεντηκοστή, το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, σας εύχεται καλή Σαρακοστή. Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί συμβαίνει αυτό. Αν και δεν υπάρχει λόγος να εξηγούμε πράγματα στο Μαπεσό που δεν χάνει ευκαιρία να αποδεικνύει ότι είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Καθένας ξεχωριστά από εμάς είναι χειρότερος. Όλοι μαζί είμαστε χειρότεροι. Η εκπομπή είναι η χειρότερη. Ο σταθμός μας υπομένει και μας. Τι να πω, έχει τα κότσια να μας αντέχει στην ραδιοσκηνότητά του και εσείς είστε χειρότεροι. Δηλαδή, το ξέρουμε ότι όλοι είμαστε χειρότεροι. Δεν ξέρει. Δηλαδή, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος δεν το έχει στο μυαλό της, γιατί δεν το γνωρίζει. Ενώ την Καθαρά Δευτέρα
την έχει πιο οικία. Αμολάς και έναν αετό, ρε παιδί μου, την καθαρά Δευτέρα, κατάλαβες. Το Αγίου Πνεύματος τι κάνει. Ακριβώς. Γιατί ξέρεις τι γιορτάζουμε το Αγίου Πνεύματος, ενώ την καθαρά Δευτέρα πάνω κάτω ξέρεις τι είναι. Α, ναι, μωρέ. Τι είναι. Καθαρά Δευτέρα. Τι είναι η καθαρά Δευτέρα. Α, χαρτέτος. Ναι. Ξεκινάει η Σαρακοστή. Πρώτη μέρα της νηστείας, δηλαδή. Αμέ. Ωραία. Η Πεντηκοστή τι είναι. Η Σαρακοστή τι είναι. 40 μέρες. Πριν το Πάσχα. Η Πεντηκοστή. 50 μέρες μετά το Πάσχα. Μπράβο. Όπου. Γιατί παιδεύουμε έτσι τους εαυτούς μας. Όχι, ρε παιδί μου. Αν το μάθεις. Ήδη δεν έχουμε πολλά προβλήματα στο κεφάλι μας, θα πρέπει να βάλουμε κι άλλα. Αν το μάθεις, θα το θυμάσαι. Μα θα το θυμάσαι. Τώρα θα το θυμάμαι. Τι γιορτάζουμε λοιπόν. 50 μέρες μετά το Πάσχα, τι έγινε ακριβώς. Το Πάσχα είναι η Ανάσταση του Χριστού, αλλά κάτι έχει να κάνει με αυτό. Όχι. Είναι που είχε εμφανιστεί πιο πριν. Σαν αλήψεως. Σαν αλήψεως. Ναι. Τώρα το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Α, το Άγιο Πνεύμα εμφανίστηκε. Πώς. Σε τι μορφή. Πουλιού. Όχι. Εννοείται. Περιστέρη, καλά. Για σένα είναι, όλα είναι πουλί. Όλα είναι ένα πουλί. Όχι. Πλάκα, θες να πάμε να δούμε τις όρνηθες του Αριστοφάνη που είναι πολύ ωραίο. Αν δεν θέλω. Ε? Αμέ. Το έχει και στην Επίδαυρο θα είναι. Είναι ο Χρυσοστόμου που παίζει. Στην Επίδαυρο θα με πας. Ναι, σε πάω στην Επίδαυρο. Είμαι μέσα. Αν έρθεις τα σκαλάκια θα μπορέσεις να σκαρφαλώνεις. Γιατί θα κάτσουμε πάνω-πάνω, θα κάτσουμε κάτω-κάτω να βλέπουμε. Γιατί πρέπει. Για να Χριστέ μου, τι απορίες. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Καταρχάς έχει οπτική και ακουστική από κάθε θέση ξεχωριστά. Αυτό είναι και το θαύμα του αρχαίου θεάτρου. Επειδή έχω πάει, αυτό είναι λίγο μούφα να ξέρεις. Δεν ακούγεται παντού. Όχι. Λοιπόν, έλα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε. Να πάμε. Όχι, γιατί με την Κωστή να μου πεις. Ναι, το Άγιο Πνεύμα. Σε μορφή πύρινων γλωσσών. Ήθελα να σου το πω, φωτιάς. Μπράβο. Που τι έγινε. Τώρα δεν θυμάμαι όλα. Άρα τι ήθελες να μου το πεις, άρα δεν το θυμάσαι. Θυμάμαι ότι εμφανίστηκαν με φωτιά. Φωτιά με φωτιά. Ωραία, δεν το βάζουμε φωτιά. Καιρό έχουμε να τα ακούσουμε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Νομίζω ότι από αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα που βρίσκομαι και εγώ εδώ, καταλάβατε ότι αυτή η εκπομπή δεν ακούγεται. Είναι μια εκπομπή η οποία θα σας απογοητεύσει αργά ή γρήγορα. Άρα, ή την ακούτε μυστικά, ή την ακούτε εσείς τα αυτιά σας, ή δεν την ακούτε καθόλου, αλλάζετε σταθμό. Πράγμα το οποίο σας προτείνουμε, σας παρακαλούμε κάθε μέρα. Ή όταν είναι κάποιος και έρθει και τον εκτιμάτε, χαμηλώνετε λίγο εκεί πέρα, μην ακουστεί καμία τεράστια μπαρούφα και έρθετε σε δύσκολη θέση απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό είναι το My Radio 104,6 που παίζει τα δικά σου. Καλημέρα, Μάπες. Και το Μάπες Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Γιατί γελάς, Βασιλική, ποιο είναι το αστείο εδώ. Τι έχεις κάνει το τρίμερο. Μαλλί. Τίποτα. Έκανες μαλλί. Έκανες και μαλάκι. Εγώ ούτε μαλλί δεν έκανα. Αφού πήγες διακοπές. Είχα πάει, βέβαια, με το παιδάκι μου πήγα, πολύ ωραία περάσαμε. Πού πήγες? Είχα πάει στο Αίγιο. Δεν είχα ξαναπάει στο Αίγιο. Έχει μια φίλη μου εκεί εξοχικό. Ωραία. Και πήγαμε, πέρασαμε πολύ ωραία. Ήρεμα, χαλαρά. Βολτίτσες. Εσύ και το παιδί ή πήγε η δική μαμά? Η δική μαμά. Εσύ με το παιδί έχετε πάει κάπου. Να μην την πάρω τη μαμά να ξεσκάσει. Εσύ με το παιδί έχετε πάει κάπου. Όχι, τη μαμά δεν παίζει να ξεσκάσει. Την παίζει για να προσέχει το παιδί. Για να ξεσκάσει εσύ. Τώρα που το λες, δεν έχω πάει πουθενά χωρίς τη μαμά μου. Μπράβο. Χωρίς το παιδί, ναι. Χωρίς τη μαμά, όχι. Μάλιστα. Μάπες μου, δεν ξέρω εσείς χωρίς ποιον. Κάπως πρέπει να το φέρουμε σε θέμα ημέρας. Κάτε εδώ, έχετε ξεκινήσει και μπαίνετε. Έτσι είναι, γιατί μάπες είναι τα μικρόφωνα. Εξηγώ. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου. Οπότε, όποια μουσική γουστάρετε, βάλτε την. Νομίζω ότι είναι η κατεξοχήν περίοδος για να ακούμε Χατζηφραγκέτα. Που συνειδητοποιώ ότι είναι μια μπάντα που υμνεί το καλοκαίρι. Μόνο το καλοκαίρι. Ξέρεις ποιο τιμό ερχόταν ειδικά αυτές τις μέρες που έχει τόση ζέστη, ρε παιδιά. Λοιπόν, σημεία αναφοράς είναι το τρελό βοράκι του ουρανού που συνήθως είναι το μαράκι. Ναι, ναι. Είναι ο φραπές. Έχουν ένα θέμα με το φραπέ. Με το φραπέ το ωραίο. Το φραπέ συγκεκριμένα και έχουν και ένα θέμα με τις περούκες. Όλος κάνει με περούκες. Δηλαδή, τους αρέσει να κάνουν πλάκες με τις περούκες. Κοίτα, έχουν βγάλει νομίζω 6 λέξεις. Τις έχουν πάρει και λένε εδώ θα στεκόμαστε, εδώ θα. Ναι, και γύρω-γύρω θα το γύρω-γύρω πλέκουμε. Γύρω-γύρω θα το χτίζουμε. Ναι, ναι. Οπότε θα παίξει πολύ η Χατζηφραγκέτα και ακούω ότι παίζει πολύ γενικά στα beach bar. Ίσως εμείς τώρα να το παρατηρούμε που παίζουμε στον αέρα μας. Αλλά παίζει πολύ στα beach bar και παίζει πολύ και σε γάμους. Πολύ, πάρα πολύ. Υπάρχει ένα το καλοκαιρινό. Μάλλον να το παίξουμε μετά. Λοιπόν, και ο δάσκαλος και εγώ, αλλά θα παίξουμε λίγο ωραία. Καλημέρα, Μάπες μου, λοιπόν. Πώς λειτουργεί η φάση? Εσείς μέσα από τα μηνύματά σας, μέσα από το 698, 104, 104 και 6, συμμετέχετε, λέτε το μακρύ σας, το κοντό σας, μας διορθώνετε. Λέτε πώς ξυπνήσατε. Δεν θέλουμε καθόλου να είστε αισιόδοξοι ή να λέτε ότι όλα θα πάνε καλά. Τίποτα δεν πάει καλά. Μην αγχώνεστε όμως ότι είστε γκρινιάριδες. Αυτό έλεγα στην κουμπάρα μου προχθές. Μου λέει και έχω γίνει πολύ γκρινιάρα, μου λέει κουμπάρε, η γυναίκα του Λιλί. Λέω κουμπάρα, πρώτα απ' όλα γκρινιάρα σε γνωρίσαμε πρώτον. Και δεύτερον,
είναι όλα χάλια εκεί έξω. Δηλαδή, για να το κλείσω και όπως το ξεκινήσαμε με τη ζέστη, άκουγα τώρα το πρωί που ετοιμαζόμουν το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι στην ακρόγια. Δώσουμε ένα φιλέ. Λέει, πέφτει το βραδάκι, πιάνει δροσιά. Ποια δροσιά? Θέλω να πω ότι δεν έχει καμία σχέση το καλοκαίρι που εμείς μεγαλώσαμε, χωρίς να θέλω να εξειδανικεύω το παρελθόν, με αυτό που είναι τώρα. Mm. Είναι πίπονο το καλοκαίρι. Η ζέστη πονάει. Σου σπάνε και τα νεύρα. Πολύ. Γιατί δεν είναι ότι, ας πούμε, έχει και μία στιγμή δροσιάς. Είναι όλη μέρα και όλη νύχτα ζέστη. Ακριβώς. Δηλαδή και το βράδυ ζεσταίνεσαι πάρα πολύ. Δηλαδή και εγώ τώρα χωρίς air condition, ας πούμε, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Χωρίς air condition δεν μπορείς να σταθείς. Δεν σταθείς. Λοιπόν, αυτό δεν έχει τίποτε υγιές. Παλιά το απολαμβάναμε το καλοκαίρι. Ήμασταν με το βρακί και ήμασταν στο σπίτι. Ήταν υποφερτό. Ήμασταν στην παραλία. Από το πρωί ως το βράδυ, θυμάμαι με το φίλο μου, το Στράτο, τότε που κάναμε παρέα, κάναμε διαγωνισμό ποιος θα μαυρίσει περισσότερο. Τώρα φοβάσαι να. Καταρχάς δεν μαυρίζεις. Mm. Παθαίνεις έγκαυμα. Και ο ήλιος δηλαδή έχει γίνει επικίνδυνος. Α, είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος. Το έχει πει και η γαρμπή. Επίσης, αυτό που λέγαμε, πάρει μια ζακετούλα το βράδυ, μπορεί να έχει λίγη ψύχρα. Στην Αθήνα, στο νησί. Καμία ψύχρα, καμία ζακετούλα δεν χρειαστήκαμε πουθενά. Έτσι λοιπόν, όλα γύρω είναι σκατά. Ελάτε και πείτε το. Βγάλτε το από μέσα σας. Όπως και αν έχετε ξυπνήσει, στο 698-104-104-6 είναι το Μαπεσό. Αυτός ο ραδιοφωνικός καφενές. Το παλιό το ραδιόφωνο το καλό. Μουσική, αν θυμόμαστε, παίζουμε. Ό,τι μας ζητήσετε όμως, κάνουμε ό,τι μας έρθει, παίρνουμε τηλέφωνα. Μπορεί να κάνουμε καμιά φάρσα, μπορεί και όχι. Όχι, φάρσα δεν κάνουν πια, γιατί απαγορεύονται. Το ξέρετε αυτό, έτσι. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις φάρσα αν δεν έχεις την άδεια αυτού νου που ακούγεται η φωνή του. Είναι τα προσωπικά δεδομένα. Καλημέρα στην Καλαμάτα, τη Μεσίνη, την Πύλο, τα Φιλιατρά, την Κυπαρισία, το Μελιγαλά, τη Στούπα, την Καρδαμίλη, την Αρεόπολη, τη Δυτική Μάνη, τη Ζαχάρο, τα Κύθυρα. Καλημέρα στην Κέρκυρα, καλημέρα στην Κεφαλονιά, καλημέρα στα Γιάννενα, τα αγαπημένα μας, τα Χανιά και στο Ηράκλειο, στη Χαλκίδα, στην Τρίπολη και στη Λάρισα. Καλημέρα στους ταρίφες μου, τους αγαπημένους, τους ναυτικούς. Καλημέρα στους φαντάρους, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε από το εξωτερικό, από τη Ζυρίχη, τη Στουτγκάρδη, καλημέρα στον Άντι, καλημέρα στην Άτζη, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε από το Μόναχο, από την Κύπρο μας, από το Λονδίνο. Όλοι όσοι μας ακούτε, χαρά στο κουράγιο σας. Ιδιαίτερες καλημέρες στα παιδιά που μας ακούνε από το κρεβάτι του πόνου. Κάποιοι που περιμένουν εξετάσεις, που θα πάνε να περάσουν κάποιο interview, κάτι για το οποίο αγχώνεστε. Είναι όλο αυτό δένει, γιατί κάνει και τέτοια ζέστη που το άγχος πολλαπλασιάζεται και μεγεθύνεται. Είναι όλο αυτό μες στο κεφάλι σου. Δεν μπορείς να είσαι ήρεμος για να πάρεις μια απόφαση. Να πούμε καλημέρα στον Παναγιώτη. Ποια κονσέρβα, ρε Παναγιώτη? Εδώ ολοζώντανα είμαστε. Κάτσε να μας τσιμπήσουμε. Παναγιώτη, δεν είμαστε κονσέρβα, φίλε. Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερό τώρα. Είμαι και σε αυτή την περίοδο που πρέπει να αποφασίσω κάποια πράγματα για την δουλειά. Καλά, θα το πω τώρα αυτό. Να γιατί... σε ρωτήσω, πώς αισθάνεσαι που κάθεσαι και βλέπεις τηλεόραση και λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, που δεν έχει καμία ουσία με την αλήθεια? Γιατί και εμείς, φαντάσου, σαν συνεργάτες του, εντάξει, κάποια πράγματα τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε όλα. Αλλά κάθομαι και λέω, ρε παιδιά, λέω, τι επιστημονική φαντασία κυκλοφορεί. Κοίταξε, θα σου πω τώρα το φοβερό. Όλοι, ρε παιδί μου, και η Τίνα Μεσεροπούλου και η Αφροδίτη Γραμμέλη και ο Νίκος Κωνσταντινικολάου. Λοιπόν, κάτι έχουν, κάτι πιάνουν. Είναι έτσι, είναι ρεπορταζάκι. Λίγο κοντά, λίγο μακριά, λίγο παρεμφερές. Άλλοι το πετυχαίνουν. Ναταλία Ανδρικοπούλου, το πετυχαίνουν. Ίσως στο χρόνο, δηλαδή να έχει περάσει αυτό, να ήταν το προηγούμενο δεδομένο, τώρα να έχει αλλάξει. Mm-hmm. Κάπου μέσα πέφτουν, με τον απόδειο είναι μέσα όλες τους. Εχθές, και θα το πω αυτό, γιατί πραγματικά ήταν γέλαγα μόνος μου, στον καναπέ μόνος μου γέλαγα. Λοιπόν, είναι η κυρία Τζόρτζια Συρίχα, η οποία βγαίνει στην Τσολάκη. Ρε, η ρημάδα δεν έπεσε μέσα σε τίποτα. Αφού στο τέλος ήθελα να παρατηρήσω, το όνομά μου το πέτυχε. Δηλαδή, έλεγε σίγουρα για σένα, ρε. Δεν είπε. Το ξαναλέω, δεν θέλω να πω τώρα η Ρουφιάνα, γιατί θα το έλεγα χαριτολογώντας. Η ρημάδα δεν έπεσε μέσα πουθενά. Δεν είπε τίποτα και τα λέει και σίγουρα. Είπε ότι τέλος πάντων ότι έχω κλείσει κάτι συγκεκριμένο και ότι θεωρείται λήξαν. Φυσικά και δεν υπάρχει κάτι λήξαν, αλλά δεν σας τώρα μάπες, σας αγκιάζω αυτά. Είπε το καλύτερο όμως. Είπε ότι αυτό που έχω κλείσει, το έχω κλείσει με ελάχιστα λεφτά, γιατί αυτό που θέλω είναι να γίνω παρουσιαστής και δεν με νοιάζω τα λεφτά. Δηλαδή να το κάνω τσάμπα. Τι, εν πάση περιπτώσει, με πολύ λίγα λεφτά. Τέλος πάντων, τίποτε από ό,τι είπε, δεν ξέρω για τους άλλους. Πάντως για μένα δεν πέσατε μέσα, ούτε και κρίμα και για την Ελένη δηλαδή. Τι τραβάει και αυτή η κοπέλα. Τέλος πάντων. Κρίμα, ρε γαμώτο, γιατί εγώ ήμουν σε θέση να ξέρω τι από αυτά που λέει είναι αλήθεια. Είναι όμως τόσο εκτός. Δεν έπεσε μέσα αυτό. Ούτε στο 0,01%. Ας πούμε, εγώ που το βλέπα, λέω, ρε παιδί μου,
Δεν γίνεται να έχει κάνει έτσι ένα μικρό ρεπορτάζ, να έχει ρωτήσει δύο-τρεις ανθρώπους και, και να μην πέσει κάτι μέσα. Εμένα μου δώσει την εντύπωση ότι δεν το έχει πιάσει καν το θέμα. Και είπε αυτό και που θέλει να πει. Έβγαλε λίγο κάτι από το μυαλό της και είπε αυτό που ναι. Αυτό που φαίνομαι. Ναι. Από φάτσα. Κάτσε να τον κόψω. Από φάτσα, εγώ τον κόβω να πηγαίνει εκεί. Θα πάρει λίγα λεφτά. Τέλο πάντων, μάπε μου, τι να σα πω. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Για πάμε λίγο στου μάπε να του βάλουμε από νωρί. Ο Τέρι λέει καλημέρα από Κίνα. Γεια σου, ρε Τέρι. Δίπλα στο Hong Kong. Εδώ να δει υγρασία και ζέστη. Δράμα. Γαμοζέστη. Πω, πω. Έχει τη ζέστη στην Ελλάδα, για να καταλάβετε εσείς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Έχει τη ζέστη της Κύπρου. Που με το που κατεβαίνεις από το αεροπλάνο σε πιάνει από το λαιμό. Σε πιάνει από το λαιμό, πραγματικά. Αυτή τη ζέστη. Αυτό σημαίνει υγρασία. Ναι, έχει και υγρασία. Αυτό είναι που σε πνίγει, ρε παιδί μου. Μα δεν, δεν μπορείς να βγεις έξω, δεν μπορείς να δουλέψεις. Και δεν το λέω τώρα. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που μέχρι την Παρασκευή δούλεψα 10 μέρες, 10 στις 10. Με ξενύχτια μέσα. Δεν φοβάμαι τη δουλειά. Δεν μπορείς να βγεις έξω. Είναι επίπονο. Πας να μπεις στο αυτοκίνητο και καίει το αυτοκίνητο. Ναι, τώρα ήταν η κυρία κάτω ότι βοήθησα. Της έμεινε την κακομοίρα. Άφησε το παιδάκι της στο. Ήρθε το πούλμαν και το πήρε και της είχε μείνει. Και εγώ δεν ξέρω από μηχανικά τίποτα. Και ευτυχώς περπατώντας. Δεν ξέρω τι μου πήγε, άνοιξε καπό. Όχι. Εγώ, κυρία μου, σα πω τώρα. Είπα να το αποφύγω. Σκέφτηκα να το κάνω για να δείξω ότι θέλω να βοηθήσω. Αλλά μετά λέω, γιατί δεν το κάνεις, δεν καταλάβεις τίποτα. Δεν καταλάβεις τίποτα από την κυρία. Εδώ αυτό το σωληνάκι δεν μου φαίνεται ότι. Προχώρω, ναι. Πολύ στραβό το σωληνάκι. Λίγο μπλε μου φαίνεται. Έπρεπε να είναι κόκκινο. Και περπατώντας βλέπω έναν ταξιτζή. Και τη κάνω το κονέ, του λέω έρχεστε λίγο. Γιατί με χαιρέτησε ο άνθρωπος και του λέω έρχεστε λίγο. Καθόταν κάποιο, ναι. Περίμενε. Λέω δεν βοηθάτε. Όλοι και κάτι θα ξέρουν, θα ξέρει περισσότερο. Και του έκανα το κονέ. Σταμάτησε ο άνθρωπος. Κάνε το καλό, ναι, και ρίχνει το γυαλό. Ναι, ναι. Εχθές πάλι είχα βγάλει τον Κούπερ το βράδυ, τελευταία βόλτα. Και είναι ένας κύριος, είναι μια κοπέλα. Δεν ξέρω αν την κοπέλα του, η αδερφή τι ήταν. Και καθόντουσαν σε ένα μπαλκονάκι τέλος πάντων. Και γυρίζει και με κοιτάζει και μου λέει. Όχι, λέει στον Κούπερ, Κούπερ. Λέω ορίστε, έγινε διάσημο, ναι. Το Κούπερ. Και μου λέει, ήθελα μου λέει, να σε ευχαριστήσω γιατί είχε πέσει η μαμά μου, μια κυρία που είχε πέσει. Εγώ κάνω μια συγκεκριμένη βόλτα γύρω-γύρω από το σπίτι. Έπεσε η κακομοίρα και τη βοήθησα, τη σήκωσα κτλ. Και λέω, κοίτανε, ήταν ο γιος της και μετά από καιρό με ευχαρίστησε. Κάνε το καλό και ρίχνω στο γυαλό. Θα σου γυρίσει τώρα. Κάντο μόρι το καλό. Θέλεις όλο λεφτά να παίρνεις. Δεν το κάνω. Αλλά ο δικός μου γυαλός έχει στραβώσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μήπως αρμενίζεις, τραβά εσύ. Ξέρω εγώ, ρε παιδάκι μου. Εκεί στο Αίγιο έγινε τίποτα. Αίγιο τίποτα. Όχι. Πείσε καλά. Να πούμε καλημέρα. Έχουν ακόμη αντιπαλότητα με την Πάτρα στο Αίγιο. Εκεί δεν, α, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ναι. Πρώτη φορά πήγαινα σε αυτά τα μέρη, δεν έχω ξαναπάει. Αίγιο έχει, ναι. Τι? Έχει οπαδούς της Ρώμα πολλούς. Πού τους βρήκε? Ναι. Αλήθεια. Πού εγώ δεν είδα. Κατάλαβες. Πάθος... Έγινε. Α, λοιπόν. Ναι, δεν είδα. Έχει πολλούς. Ναι. Εκεί είναι τα αβραχνίκια και τα ροητικά. Όχι, εκεί είναι πάτρα. Παιδί μου, όχι. Πάντως δεν κυκλοφόρησα πάρα πολύ. Παραλία, ναι. Σπίτι, σπίτι, παραλία που ήταν δίπλα. Ένα ωραίο φαγητάκι το με το παιδάκι. Με τη μαμά. Α, θέλω να σας πω. Α, συναντιώσει το φαγητό, καλά κάνατε. Όχι, όχι, θέλω να σας πω ότι στην παραλία που πήγαινα έχει ανοίξει ένα τρομερό beach bar. Αυτό μου αρέσει, ρε παιδί μου. Που θα πας ένα μέρος και λες τώρα τι θα βρω εδώ πέρα. Μιλάμε όαση. Να πάτε, δεν θυμάμαι το χωριό τώρα. Να τα. Στο Πριβέ, βάλτε Πριβέ. Πριβέ Beach Club. Θα τρελαθείτε. Μες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ έφαγα το πιο ωραίο φαγητό. Τι διαφορετικό έχει δηλαδή. Είναι πολύ ωραίο σε σχέση με, δηλαδή, και με το μέρος. Είναι αυτό που λες, ρε παιδί, πας σε μια παραλία και λες τώρα εδώ το θα βρω να φάω κάπου. Μες. Καλά, ρε παιδί μου. Και ξαφνικά το βλέπεις στην άκρη της παραλίας και λες, όπα, εδώ είμαστε. Έχει φοβερές ξαπλώστες στην παραλία. Οργανωμένο, ωραίο. Είναι οργανωμένο, ωραίο, περιποιημένο με φοβερό φαγητό. Ωραία. Μιλάμε το καταυχαριστήσαμε. Σήμερα γιορτάζει ο Έρος. Παιδιά, είναι σήμερα. Είπα, είναι ναι. Το ελληνικό, η ελληνική Αγίου Βαλεντίνου, να ξέρετε. Άντε. Βέβαια. Ο Έρος, ο Έρωτας, γιορτάζει σήμερα. Μάλιστα, σαν σήμερα έκανε. Σήμερα συνείδησε να κάνει και μια συναυλία ο. Αχ, πώς τον λέγανε. Ο Ερωτόκριτος. Ο Ερωτόκριτος είναι τραγουδιστής. Ναι. Όχι ο σιδεαστής μόδας, ο Ερωτόκριτος. Όχι, όχι. Ο Ερωτόκριτος. Αυτός. Που είναι που λίγο. Πονιάρης. Ψυχοπονιάρης. Ναι, αυτός, αυτός. Ναι, έκανε. Ναι. Ο Λογκίνος λέει και η Φευρόνια, ημέρα των ναυτικών. Καλημέρα στους ναυτικούς μας. Και στον κάπτεν μας εδώ, τον Αλέξανδρο. Καλημέρα. Παγκόσμια ημέρα Λεύκης, παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Άντε. Πώς γίνεται αυτό. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1678, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο, Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Μπράβο, Έλενα Κορνάρο. Αν και δεν υπάρχει πάντα λόγος, δεν είναι πάντα.
δεν είναι απαραίτητο πάντα, όταν είναι απαραίτητο να κορονάρουμε, εγώ πιστεύω. Αυτή είναι η γνώμη μου, η δικιά μου, εν πάση περιπτώσει. Ενώ σαν σήμερα, το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας, το κατάλαβες, κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Στοκχόλμη. Τώρα που πες για μετάλλια, παιδιά, τι έχει γίνει στην κολύμβηση. Καμός. Θα μας τα πει και η Αμάντα, δεν προλάβανα τα μετάλλια. Σαν σήμερα, το 1950, αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότιο Κορέα. Εκεί δεν είχαν πολεμήσει και κάτι Έλληνες. Δεν είχαμε στείλει και ένα τάγμα εμείς εκεί. Είχαμε στείλει. Στον Κορεατικό πόλεμο, σχεδόν σίγουρος είμαι. Ακόμα τσακωμένη δεν είναι η Βόρεια με την Νότια. Καλέ, ναι, δεν στέλνουν σακούλες με σκατά. Α, ναι, εκεί είναι. Αυτή είναι που στέλνουν. Ναι, ναι. Οι Βορειοκορεάτες στέλνουν με τέτοια, με αλεξί. Όχι αλεξιδωτά. Τα αερόστατα. Στέλνουν σακούλες με ακαθαρσίες και σκάνε κάτω στην Νότιο Κορέα. Και άλλα σκουπίδια. Ρε παιδί μου, δηλαδή, και πώς τα μαζεύουν τώρα αυτά? Βγάζουν μια ανακοίνωση και λέει: ελάτε να τα κάνετε, να τα στείλουμε στην Νότια Κορέα. Ναι, κάντε τα εσείς, κάντε τα σε σακουλάκι και εμείς θα και τα στείλουμε. Τα. Θα αναλάβουμε, τα στείλουμε. Και μπορείτε να τα κάνετε. Ωραία. Και track. Πού βρίσκονται ακριβώς. Ωραία αποθήκευση των. Ορίστε, τα απορρίμματα και δεν χρειάζονται και υπόλοιπα. Δεν πάρουν και τίποτα ιδέες εδώ πέρα και αρχίζουμε και. Πού φοβόμαστε, μας έρθει κανένα τέτοιο στο κεφάλι. Πού να τα στείλουμε εμείς? Σαν σήμερα, παιδιά, το 1852, αν έχετε πάει στη Βαρκελόνη, γεννήθηκε ο Αντώνι Γκαουντί. Βέβαια. Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας, πιο χαρακτηριστικό δημιουργήμα του στη Σάγραδα Φαμίλια, στη Βαρκελόνη. Ξέρετε πώς πέθανε, το λέμε κάθε χρόνο. Τον πάτησε το τραμ. Ναι, ήταν πολύ αφηρημένος. Καλλιτεχνική φύση. Βέβαια. Θα το καταλάβετε από τις. Αν πάτε και στη Λαπεδρέρα, που είναι άλλο ένα δημιουργήμα του, αυτός έφτιαχνε κατοικίες κατόπιν παραγγελίας. Mm. Και είχε επινοήσει τον τρόπο, έφτιαχνε δηλαδή οι καρέκλες του σπιτιού, ήταν στο καλούπι του πισινού του ιδιοκτήτη. Όπως και τα χερούλια στις πόρτες ήταν στο καλούπι του χεριού mm-hmm. του ιδιοκτήτη, για να πηγαίνουν ακριβώς επάνω και να δένουν. Κάποια στιγμή που θέλω να πάω Βαρκελόνη και διάβαζα για τον Γκαουντί, έχει χτίσει και ένα σαν παλάτι, δεν ξέρω τι είναι εκεί πέρα, όπου για να βάλει, λέει, στους πάγκους γύρω-γύρω, στον εξωτερικό χώρο, στον κήπο, ας πούμε, ναι, είχε βάλει, λέει, τους εργάτες και καθόντουσαν για αρκετή ώρα να δει αν θα πιαστεί ο ποπός του. Για να δει αν θα το κάνει έτσι, αν θα αλλάξει κάτι, ναι. Μάλιστα. Σαν σήμερα πέθανε το 1997 ο Κουστό. Ο Ζακ Ιβ Κουστό, νομίζω είναι ο γιος του που έχει αναλάβει τώρα. Και το 2009, παιδιά, σαν σήμερα, φοβερή μέρα, τη θυμάμαι, σαν να ήταν χθες. Ήμασταν και στον αέρα, στο μάτι ήμασταν. Πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον. Αμερικάνος τραγουδίστης της pop, ο βασιλιάς της pop. Θυμάμαι, ήταν η μαμά μου στη Νέα Υόρκη εκείνη την εποχή και λέει: περπατάγανε στο δρόμο, δεν το είχαν μάθει και του σταματάγανε, λέει, περαστικοί και του λέγανε: το μάθατε, πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή, λέει, γινότανε χαμός. Στη μάνα σου του λέγανε: πέθανε ο Μάικλ. Σταματήσαν τη μαμά μου και τη είπαν: πέθανε, κυρία μου, Μάικλ Τζάκσον. Την κακόμοιρα. Γιατί πώς την περάσανε εμένα με του Τζάκσον 5. Ένα τα τζαξονάκια. Τα τζαξονάκια. Τώρα που πέσει για τον Γκαουντί, για να πιαστεί ο ποπός σου να είναι τα καθίσματα βολικά. Ρε παιδιά, τι κίνηση ήταν αυτή και στο πήγαινε και στο έλα. Πραγματικά πόνισε ο ποπός μου να οδηγώ. Και με air condition τώρα. Και με air condition και αυτά και ζέστες. Εν τω μεταξύ, όταν έχεις το παιδί, κάνεις και 15 στάσεις. Μαμά πεινάω, μαμά τσίσα, μαμά το ένα, μαμά το άλλο. Τα παιδιά, πολύ μεγάλο. Ταλέπα, μεγάλη ταλέπα. Κάποιο μου λέει, το έλεγε. Συνάντησε ένα νεαρό ζευγάρι που έχει νεογέννητο παιδί και μου λέει, άστο μου λέει, δοκιμάζεται η σχέση του ζευγαριού, δηλαδή μόνο οι ριζωμένες σχέσεις. Αν είσαι λίγο ντεμή, λίγο όχι πολύ, δεν ισχύει το ότι είμαστε έτσι και έτσι και κάνουμε το παιδί και δένουμε. Αν κάνεις και το παιδί θα διαλυθείς. Και πρέπει, για να παραμείνει ένα ζευγάρι μαζί, πρέπει να έχει γερές ρίζες για να κάνει παιδί, γιατί δοκιμάζεται εκβάθρων η σχέση. Και ο καθένας και ξεχωριστά και οι δύο μαζί. Και πάλι, επειδή το έχω περάσει, δεν φταίει το παιδί για τις δυσκολίες. Δεν είπε το παιδί. Η γέννηση του παιδιού. Είναι, άμα το ζευγάρι από πριν έχει τα θεματάκια του, μία δυσκολία, όπως και να το κάνουμε, τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Δεν θα έπρεπε όμως να είναι δυσκολία, γιατί τότε έρχεται μια ζωή στον κόσμο. Ρε παιδάκι μου, πολύ ωραία η ζωή, ευτυχία καρά, αλλά δεν κοιμάσαι. Έχεις να προσέξεις ένα ανθρωπάκι που αγχώνεσαι. Να το πλύνεις, να το αλλάξεις. Είναι καλά, δεν είναι καλά. Γιατί δεν τρώει το παιδί, γιατί χέζει το παιδί, η γιατί το ένα. Όμως λέει ότι η σχέση σου είστε δύο σε αυτό και είναι ο σύμμαχός σου. Ναι, απλά πώς τσακώνεσαι με αυτόν. Άμα δεν είναι. Και αυτός με σένα. Άμα χωλαίνει λίγο το πράγμα, ρε παιδί μου, στο ζευγάρι, μία δυσκολία τα κάνει χειρότερα τα πράγματα. Τσαντίζεσαι, δεν κοιμάσαι. Τα βάζεις με τον άλλον. Άμα αρχίζουν οι συγκρούσεις, τελείωσε μετά. Μάλιστα. Δηλαδή το ζευγάρι είναι το πρόβλημα, δεν είναι ο ερχόμενος του παιδιού. Το ζευγάρι μπορεί να αντιμετωπίσει και μια άλλη δυσκολία από χοντρή, που δεν είναι το παιδί. Λοιπόν, η απάντηση στη ζέστα είναι η έψα.
Τελείωσε. Παγωμένες στο ψυγείο. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου στέλνετε ότι μας ξεμιάλισες και τις δοκιμάσαμε και γουστάρουμε. Τέσσερις γεύσεις από την έψα. Γιούζου κόλλα, πορτοκάλι κόλλα, λεμονάδα με υβίσκο, πορτοκαλάδα για σεμί. Δροσιστικές, ισορροπημένες γεύσεις. Η επίγευση είναι αυτό που έχει τη μαγιά στην έψα. Δηλαδή το γιούζου είναι πίνεις κόλλα και το γιούζου έρχεται στο τέλος. Πορτοκάλι κόλλα το ίδιο, πίνεις κόλλα και το πορτοκάλι έρχεται στο τέλος. Λεμονάδα με υβίσκο που δεν ξέρεις καν τι είναι ο υβίσκος, αλλά όταν θα το γευτείς θα γουστάρεις. Όλα παγωμένα πρέπει να τα καταναλώνετε και να πραγματικά να με μνημονεύετε που σας το έμαθα. Και φυσικά πορτοκαλάδα για σεμί. 100 χρόνια ελληνική εταιρεία η ΕΨΑ. Δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποίησε την εμπειρία της και την εμπιστοσύνη που της έχουμε δείξει για να μας γνωρίσει αυτές τις νέες γεύσεις, όπως παλιά, πρώτη με εκείνη, μας είχε μάθει το pink grapefruit. Να σας πω ότι έχουμε sign out loud την Τρίτη. Ετοιμαστείτε. Ραδιόφωνο για όλους. Δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν θέματα. Υπάρχουν εδώ οι άνθρωποι που θα αποδίδουν ό,τι λέμε στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Είναι αυτή η γιορτή που υποσχεθήκαμε ότι την κάναμε τότε την Παγκόσμια ημέρα ακοής και συνεχίζουμε κάθε μήνα, την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα, και να εκπέμπουμε μέσω της υβριδικής πλατφόρμας του Μεγάλου Καναλιού, αλλά και να αποδίδουμε τα τραγούδια που θα βλέπετε, παύλα, ακούτε εκείνη την ημέρα, την Τρίτη αυτή δηλαδή, 2 του μηνός, 2 Ιουλίου, στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι γι' αυτό. Έχω πάρα πολλά πράγματα να σας πω. Η Βασιλική φωνάζει 698-104-104-6. Ας ξεκινήσει η κατρακύλα που ακούει στο όνομα Μάπεσο και τι να πω, βλέποντας και κάνοντας, Μάπες μου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ο λόγος τους Μάπες, παιδιά. Θα πω μια στιγμή εγώ για τις μηνοϊκές γραμμές, γιατί ξέρω ότι έχετε πάρει λίγο πρέφα. Τι συμβαίνει, μπείτε στο minoan.gr, γιατί είναι. Είναι η δύναμη στη θάλασσα, είναι οι άνθρωποι, είναι τα βαπόρια, είναι και το Κνωσός Παλάς και το Φεστός Παλάς, είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία που εκπορεύεται, που έρχεται από την Κρήτη μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τη λεβεντιά, την συνέπεια στα λόγια και στα έργα και πάνω απ' όλα την ευαισθησία, την ενσυναίσθηση και την ευαισθησία του να σας εξυπηρετήσουν. Είναι ό,τι πρέπει τώρα, υπό αυτές τις συνθήκες, να ετοιμάσετε τις διακοπές σας, να τις περιμένετε πώς και πώς και να μην πληρώνετε λεφτά τσάμπα και βερεσέ. Θέλω να τσεκάρετε διαρκώς τις προσφορές των μηνοϊκών γραμμών. Δεν σας λέω ότι εγώ προσωπικά σας λέω, γιατί συνεργάζομαι μαζί τους, ότι έχουν ούτως ή άλλως τα πιο οικονομικά, τις πιο οικονομικές συμφωνίες εισιτηρίων, αλλά επειδή ούτως ή άλλως τα εισιτήρια είναι ψηλά, δεν σας λέω ότι όλα είναι σίγουρα όλα είναι οικονομικά, δεν είναι όλα όμως φθηνά στις μηνοϊκές γραμμές. Τσεκάρετε όμως τις προσφορές. Υπάρχουν προσφορές που πραγματικά κάνουν τα εισιτήριά σας να είναι φθηνά. Τσεκάρετε λοιπόν, ας πούμε, όπως η φάση με τους ανθρώπους που είναι άνω των 60, που έχουν ειδική έκπτωση. Οι μηνοϊκές γραμμές λοιπόν, όπου μπορούν και ανατακτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή δεν είναι ότι έχουν μία προσφορά όλο το καλοκαίρι, θα δείτε γιατί βγαίνουν και διάφορα δελτία τύπου, είναι δίπλα στον καθένα ξεχωριστά από εσάς που θέλει να κανονίσει και να πάει τις διακοπές που αξίζει. Θέλω να το τσεκάρετε γιατί έχουν τις καμπίνες. Γιατί όχι, να έχεις την καμπίνα που σου αξίζει και να πας να αράξεις. Οικονομικά ξαναλέω. Έχουν καμπίνες που είναι pet friendly. Σημαντικό. Οι προορισμοί είναι φυσικά το Ηράκλειο αλλά και η Μήλος. Τσεκάρετε τους. Το μενού είναι μέρος των διακοπών σας, το να ταξιδεύετε με τις μηνοϊκές γραμμές. Είναι το μενού, είναι τα εστιατόρια. Είναι το ξεχωριστό μενού της Νεκταρίας Κοκκινάκη με κριτικές γεύσεις, παραδοσιακά υλικά και συνταγές από την Κρήτη μας. Όπως είναι αυτό που σας είπα εγώ, το τραχανότο με τις γαρίδες. Είναι εξαιρετικό. Θέλω να μπείτε στο minoan.gr και να βρείτε αυτό που σας συμφέρει, γιατί αν η δύναμη αυτή που έρχεται από την Κρήτη μας μπορεί να βοηθήσει και τις δικές σας διακοπές, τότε πρέπει να καβαλήσετε αυτό το κύμα και να την εκμεταλλευτείτε. Επειδή με ρωτάτε που πήγα στο Αίγιο, λοιπόν, στα διγελιώτικα παιδιά εγώ ήμουνα, και εδώ μας λέει και ο Νίκος, καλημέρα Μάπες μου, μας λείψατε χθες. Ο Δημήτρης λέει, παιδιά, στα Βραχνέικα μένουν τα πεθερικά μου. Στα Βραχνέικα και στα Ροίτικα, και εκεί είναι τα χωριά έξω από την Πάτρα που. Ναι. Είχα μια φίλη εγώ από εκεί. Πολύ ωραία. Είμαστε μαζί στο LSE, την Αναστασία. Καλημέρα να πούμε και στον Ανδρέα που λέει, καλημέρα Μάπες μου, από την ωραία Πάρο. Ρε, εσύ, Ανδρέα, ήρθε σε Ελλάδα.
Α, μου έρθει στην Αθήνα, πάρε μου. Ο Αντρέας είναι εδώ. Ο Άντι. Αφού τον είδα στο γραφείο, φωτογραφία τον είχε βγάλει η Άντζη πριν από 2 μέρες, 3. Τώρα είναι στην Πάρο, μα κοίτα και 31. Ο Αντρέας αποζήγηκε. Κάνει κάτι σκαστά τέτοια. Έρχεται, φεύγει και μα δεν μα ειδοποιεί. Και μετά λέει, ήμουνα λέει στην Αθήνα, δεν πρόλαβα να σα δω. Δεν πειράζει, Άντι, καλά να σα αγόρι μου. Λοιπόν, μάλλον έχει FlexCar ο Άντι. www.flexcar.gr και μπορείτε να πάρετε. Είναι η νέα εποχή, παιδιά, στο leasing. Χωρί προκαταβολέ, με ένα μίστομα μόνο. Μόνο ένα μίστομα, όποιο αμάξι θέλετε, είτε επειδή το γουστάρετε για τις διακοπές σας, είτε επειδή το γουστάρετε γενικά, είτε επειδή το χρειάζεστε για τη δουλειά σας. Μπορεί να είναι ένα βανάκι, ας πούμε. Το κρατάτε όσο θέλετε, το αλλάζετε όποτε θέλετε, το κρατάτε για πολύ ή για λίγο. Αυτή είναι η FlexCar και όπως είπα, είναι η επόμενη γενιά στο leasing. Να πω καλημέρα και στη Γαριφαλιά που λέει: σας ευχαριστώ πολύ που κάθε μέρα μας κάνετε να νιώθουμε σκατά και να γελάμε. Ναι, ρε παιδιά, αυτό σκατά είναι. Δική μας χαρά, Γαριφαλιά. Μα μισό κόπο γλιτώνετε προσπαθώντας να αλλάξετε το ότι έξω τα πράγματα είναι. Δεν θα το αλλάξετε. Μπείτε σε αυτό, προσαρμοστείτε και πάμε να γελάσουμε με αυτό. Με το ότι τα πράγματα είναι σκατά. Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, αγάπες μου, από τη δροσερή Λάρισα. Μάλλον μας το λέει ηρωνικά. Πρέπει να καίγονται πάνω εκεί πέρα. Κουράγιο, ρε παιδιά, κουράγιο. Ο Αλέξανδρος ο καπετάνιος μας λέει: την καλημέρα μου, ετοιμάζω την επιστροφή μου. Μπορώ να σας προλάβω λίγο το Σάββατο. Αμέσως περιμένουμε. Άντε με το καλό. Ο Γιάννης λέει: Ιωάννα, να πάρεις την κόρη σου και να πάτε διακοπές μόνοι σας. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Εγώ πηγαίνω εδώ και 2,5 χρόνια με τους γιους μου, 2 γιους, και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Μόνο και μόνο που είσαστε μόνοι σας, χωρίς γιαγιάδες, δεν υπάρχει. Μωρέ, εγώ περνάω πολύ ωραία με τη μαμά μου. Κατάλαβες. Ιωάννα, δεν περνάς καλά με τη μαμά σου. Περνάω μαμά πάρα πολύ ωραία. Την έχεις για να σου κρατάει το παιδί για να μπορέσει να περνάς καλά εσύ. Δεν περνάς καλά με τη μαμά σου. Περνάς καλά. Τελεία. Όχι, μαζί είμαστε συνέχεια. Να, ας πούμε, στην παραλία με έβλεπε η γυναίκα. Δεν καθόμουν ένα δευτερόλεπτο κάτω. Μου λέει, άστα, την πάρω εγώ να την πάω μια βόλτα. Τι κάτσε να κάνεις 10 λεπτά ηλιοθεραπεία. Αυτό. Άρα περνάς καλά. Όχι με τη μαμά σου και το παιδί. Όχι. Μόνη σου, επειδή η μαμά σου κρατάει το παιδί. Όχι. Συνέχεια, αφού η μικρή είναι κολλημένη πάνω μου κι αυτή. Λοιπόν. Πάντως, παιδιά, γέλασα πάρα πολύ. Τα παιδάκια είναι φανταστικά. Μέσα σε μισή ώρα μπορεί να σου βγάλουν 50 διαφορετικές συμπεριφορές. Γιατί έτσι. Είναι απόλαυση. Oh, είναι φυσιολογικό αυτό. Πού το έχει ξαναδεί. Το παθαίνουν και τα δικά σας παιδάκια, δεν είναι τι μόνο. Τι 50, δηλαδή μία να τσατσιμένο, μετά βάζει τα κλάματα, μετά να χαίρεται, μετά να γελάει. Έστειλα ένα βιντεάκι στον γκρουπ που ήταν θυμωμένη. Παιδιά, δεν έχω γελάσει πιο πολύ. Ακριβώς έτσι όπως είδατε την κόρη μου, ήμουν εγώ μικρό πάντα όμως. Είχε μανούρα. Στραβωμένο και είχα μανούρα με κάτι. Έτσι, πάμε. Μετά, μόλις της παρήγγειλα το γλυκό, γέλαγε με την ψυχή της. Μετά πάλι μανούρα. Και μετά την τζαντίλα της κοιμήθηκε πάνω στο τραπέζι. Αχ, τα παιδάκια, καλά είναι τον άλλον. Λοιπόν, έχετε στείλει. Ο Πάρης σε διορθώνει. Ο Λουδοβίκος των Ανογείων είναι, ναι, παιδιά, που κάνει συναυλία σήμερα που είναι η μέρα που γιορτάζει ο έρωτας. Έχεις δίκιο, ρε. Όχι ο Ερωτόκριτος. Ο Ερωτόκριτος είναι ο σχεδιαστής μόδας. Πρέπει να πάτε στο μαγαζί του, παιδιά, στην Ερμού. Πέρασα απ' έξω. Έχει τον εαυτό του στην Τζαμαρία. Έχει ένα. Δεν είναι αφίσα. Είναι ένα. Έχει, δεν ξέρω πώς να το πω. Σαν γκράφιτι. Όχι, είναι φωτογραφία του. Α, φωτογραφία. Ναι, έρχεται με φόρα αυτός. Παναγίτσα. Έρχεται με φόρα από την Τζαμαρία. Πολύ ιδιαίτερο. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εδώ εσάς που ζητάτε τη μαμά μου να την πάρετε διακοπές. Να σας την νοικιάσω. Α, μπράβο. Λοιπόν, έχω τη λύση, παιδιά, τώρα για τη ζέστη. Τώρα πέρα από την πλάκα. Inventor. Αν δεν έχετε πάρει ακόμη κλιματιστικό, θα πάτε Inventor. Τελεία. Απαγορεύεται να σας πω εγώ τι θα κάνετε, αλλά εν πάση περιπτώσει τσεκάρετε το. Είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, δεν πρόκειται να σου βγάλει πρόβλημα. Είναι οι άνθρωποι που έχουν το after sales service, είναι απίκο εκεί για σένα σε περίπτωση που, αλλά δεν. Σας το λέω αυτό. Σημασία έχει ότι είναι αυτή η διαφήμιση του Λιβάρ, ότι μπορείς, it's okay to be lazy. Μπορείς να αράξεις, να βαριέσαι, να μην κουνιέσαι καν, να σε χτυπάει το air condition και να μην θες να κουνηθείς για να πας παραδίπλα. Όχι, γιατί. Το ίδιο το κλιματιστικό καταλαβαίνει ότι σε χτυπάει και χαμηλώνει. Μιλάμε για τέτοια εξυπνάδα. Έχει Siri, φωνάζεις και του λες: άνοιξε, κλείσε, δείξε, κάνε. Έχει καταρχάς την τεχνολογία αυτή την πρίζη, πώς την είπαμε. Πού την έχω, ρε γάμο, τώρα. Αυτό που δεν πέφτει ο αέρας πάνω σου. Ναι, αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Την Breeze Away. Ναι. Που μπορείς, λέει, να ρυθμίσεις τη λειτουργία ώστε να μην σε χτυπάει ο αέρας. Άλλο, έχουν αισθητήρα κίνησης, ο οποίος όταν κοιμάσαι και δεν ανοιχνεύει κίνηση, ρίχνει τη λειτουργία στο μίνιμουμ. Μπορεί να το ξέχασες, μπορεί να κοιμάσαι. Να μην σου έρχεται πάνω σου. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό. Έχει α+ οικολογικό αποτύπωμα. Τεχνολογία Triple Eco Mode. Καλό φαίνεται αυτό για το περιβάλλον. Mm-hmm. Πολύ καλό ακούγεται. Φυσικά έχει 10 χρόνια εγγύηση και επιστοποίηση Eurovent που λίγα κλιματιστικά έχουν. Inventor, λοιπόν. Έτσι. Θα ξενιάσετε. Λοιπόν, πάμε σε break.
Δεν να ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο γιατί έχουμε και την Αμάντα μας. Θα έρθει και η γωγό μας. Έχουμε να πούμε πολλά. Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Να πούμε καλή εβδομάδα γιατί χθες δεν τα είπαμε. My Radio 104,6 παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και Mappe Show, ναι, είμαστε εδώ ζωντανά. Κανονικά έχουμε επιστρέψει στις θέσεις μας. Έχετε επιστρέψει και στους δρόμους γιατί μας λέτε εδώ ότι καλά ήταν χθες που δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Τώρα αυτό και ήταν πάλι. Το μόνο καλό. Κίνηση λέει full και στο Κηφισό και παντού. Υπομονή, υπομονή. Ο Ανδρέας λέει: είμαι με Αναστασία στην Πάρο από το Σάββατο. Πετάμε από Αθήνα Παρασκευή. Αλλά δεν προλαβαίναμε, λέει, να έρθουμε να σας δούμε, ρε παιδιά. Αλλά σας υποσχόμαστε κάποια στιγμή θα μπουκάρουμε και στο στούντιο. Ε, άντε, λάτε, ρε παιδιά, να πούμε. Όλο λέτε και δεν έρχεστε να πούμε αυτό. Θα σου έρθουμε εμείς, Άντι, στο τέλος. Θα σου κατσικωθούμε στη Ζυρίχη. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Κοιτάξτε, εκεί έξω πολιτικά βλέπετε ότι υπάρχει μια αντάρα και στα τρία κόμματα. Στο κυβερνητικό σχήμα, στην κυβέρνηση, ήταν, λέει, ο Μηταράκης έκανε ένα μυστικό δείπνο την Πέμπτη στο Παγκράτη. Ανταρσία, ανταρσία. Όχι, που πήγαν, λέει, όλοι αυτοί που τους πέταξε έξω από την κυβέρνηση με τον ανασχηματισμό πρωθυπουργός. Μάλιστα. Οι παραπονούμενοι, δηλαδή. Όλοι, όλοι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παπαχρήστου στα Νέα. Δεν δικό μου. Ναι, όλοι, οι περισσότεροι τέλος πάντων. Και είπε και ο πρωθυπουργός ότι θέλει να πάει. Οπ, τι έγινε. Δεν πιστεύω Στο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε ένα μανιφέστο τώρα ο Κασελάκης που βρίζει τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα μαζί και τον Τσίπρα χωρίς να λέει το όνομά του. Επειδή μου ο Κασελάκης δεν έχω καταλάβει τον εθέλει τον Τσίπρα ή δεν τον εθέλει. Έλατε. Πάντως, κοίτα, μία τον καλεί, μία τον διώχνει. Εγώ ξέρετε που κατάλαβα ότι δεν τον πάει. Όταν. Πρισμένος είμαι. Ναι. Όλοι είμαστε πρισμένοι, παιδί μου, από τη ζέστη. Για τον ύπνο, εγώ κοιμάμαι για τις 9.30, νομίζεις. Ξύπνησα 3.30 ώρα και λέω τι να κάνω τώρα. Κι εγώ, παιδί μου. Μπα σπίτι. Εγώ κατάλαβα ότι μεταξύ τους έχουν μπιφ. Όταν ανακοίνωσε, ήταν ανακοινώσει αυτό το foundation του Ινστιτούτου. Τρελαίνομαι για Ινστιτούτο. Και πήγε όλο και ανακοίνωσε και αυτό Ινστιτούτο. Ναι! Και ο Κασελάκης ανακοίνωσε Ινστιτούτο με έδρα και εδώ και στη Νέα Υόρκη. Ενώ ο Τσίπρας μόνο εδώ. Και λέει, για να τον προλάβει. Είναι αυτό που σα παράδειξε που ήταν με το Χαλακατεβάκι και το Σπύρο που λέει: θα σου κάνω μήνυση. Εγώ θα σου κάνω μήνυση. Λοιπόν, και το Πασόκ έχει κεντρική επιτροπή το Σαββατοκύριακο. Εκεί θα πέσει πολύ φάπα. Με το Πασόκ δεν έχω μαθεί τις εξελίξεις. Με Δούκα και τέτοια. Επιμένει ο Ανδρουλάκης ότι όχι μόνο έχουν ανέβει τα ποσοστά μας υπό τη δική μου προεδρία, τέλος πάντων. Επί δική μου προεδρία. Όλοι οι υπόλοιποι λένε να τεθεί η ανανέωση, εν πάση περιπτώσει, τη θητεία ή. Η εκλογή νέου αρχηγού στη βάση του κόμματος. Εσύ σαν γνήσιος Πασόκος, τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει? Πρέπει να αλλάξει, ρε γάμο. Πρέπει να αλλάξει. Ναι, κοίτα, είναι πάρα πολύ. Δεν τον θέλω όμως και το Δούκα. Πολιτικός είναι πάρα πολύ. Ποιο Δούκα μου τώρα, εντάξει. Μα είναι δυνατόν να εκλέγεσαι πριν από λίγο χρόνο. Χωρίς να ξέρει και κανείς και να μου έχεις αξιώσεις. Και αντί να κάτσεις να κάνεις αυτό για το οποίο σε εξέλιξαν μέσα σε 4 μήνες, επειδή σου βάλαν αέρα στα μυαλά, σου φουσκώσαν τα μυαλά, να θες να αλλάξεις πόστο. Πολλό δε μάλλον να γίνεις πολιτικός αρχηγός. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάνε αυτό για το οποίο εξελέγεις ή κάνε το στο μεγαλύτερο βαθμό. Πού είναι το έργο, τι έχει κάνει? Τι είπε, λέει, είπε ατάκα όντως ότι θα ρίξει, λέει, 4-5 βαθμούς την θερμοκρασία στην Αθήνα. Πώς? Είπε το ίδιο πράγμα. Τέλος πάντων, ο Ανδρουλάκης είναι πολιτικά, είναι πολύ καλός. Αλλά δεν περνάει απέναντι. Και εμείς στο Πασόκ είμαστε λίγο καλομαθημένοι σε αυτό. Ναι, μωρέ, ναι, ναι. Θέλουμε να είναι και λίγο, πώς να το εξηγήσω. Υπάρχει ιστορία τώρα. Να είναι και λίγο γοητευτικό. Όχι γοητευτικό όμορφο, καταλαβαίνετε, λέω. Να γοητεύει τα πλήθη λίγο. Να είναι να τον θέλουμε λίγο παπατζή. Ναι, θέλει λίγο την πλάνη. Ναι, ναι, θέλουμε λίγο την πλάνη. Θέλουμε να παραμυθιαστούμε. Αυτό δεν έχει. Δεν έχει αυτό το να βγει μπροστά, ρε παιδί μου, και να πεις ωραίος ο ηγέτης. Θα μου πεις, υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί πια. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Αλλά πολιτικά, ως προς το επιχείρημα, ως προς τον τρόπο που το αρθρώνει, καλά, ως προς το ήθος το πολιτικό, είναι ο καλύτερος να δουλέψει. Εγώ το πιστεύω πολύ. Πήγε και διέπρεψε στην Ευρωβουλή χωρίς να ξέρει καν αγγλικά. Αυτό πάλι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Κάτσε με, παιδί. Είναι ο άνθρωπος, είναι ικανός, γιατί είναι ικανός. Να πούμε καλημέρα στην αισιόδοξη μας Ράνια, το κορίτσι αυτό που πάντα έχει μια καλή κουβέντα. Καλημέρα αγάπες μου, καλή δουλίτσα, όμορφη τριτούλα, με κέφι και χαμόγελο. Η Ράνια που στέλνει και στο Insta και στο Twitter μου στέλνει. Στέλνει. Κουράγιο λέει σε όλους. Είναι αυτό το περιστατικό. Είναι αυτό το περιστατικό η Ράνια. Λοιπόν, καλημέρα, Ράνια, να είσαι καλά. Καλημέρα, παιδιά. Λέει καλή εβδομάδα και η Άρτεμις. Καλή εκπομπούλα. Χατζηφραγκέτα να ακούσουμε. Καλή Βέβαια. Δύναμη. Ετοίμασε το δάσκαλο και το καλοκαιρινό. Ετοίμασε τα αυτά. Λοιπόν, έχω προτέργεια application να το κατεβάσεις, να το έχεις στο κινητό σου για να
καταχωρείς τις ενδείξεις, να πληρώνεις εύκολα το λογαριασμό σου, να απολαύσεις ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης με εύκολη και γρήγορη πλοήγηση. Αυτό είναι το Protergia Application. Είναι σούπερ εύκολο, όλο καινούριο και σου δείχνει ότι το νέο πρόσωπο της εταιρείας, ενέργεια σημαίνει Protergia, παιδιά. Με κυρίαρχο το πορτοκαλί χρώμα, ηρεμούμε στη ζωή μας όσον αφορά τις χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, είτε είναι επαγγελματική στέγη, είτε είναι ιδιωτική στέγη, είτε είναι η χρέωση η βραδινή, είτε είναι η πρωινή η χρέωση, είτε είναι τα τιμολόγια, τα διάφορα χρώματα. Στην Protergia Pass, αν θες πήγαινε και στο Concept Store στην Παναγίτη Σαλδάρη 60 στο Περιστέρι, εκεί ειδικά σου μιλάει το μαγαζί, όχι μόνο η ομάδα της Protergia, υπάρχει διάδραση ακόμη και με τους τοίχους. Εκεί θα καταλάβεις ότι δεν έχεις κανένα λόγο να αγχώνεσαι για τις χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Protergia κατεβάζεις και το application και είσαι πλήρης και κομπλέ. Να πούμε καλημέρα και στην Αθηνά, παιδιά. Η πιο συγκινητική εβδομάδα ξεκινάει για εμάς, καθώς την Κυριακή παντρεύεται ο βαφτιστήρας μου. Άντε με το καλό. Τι συνέστημα κι αυτό, ρε παιδιά. Καλή σας μέρα. Γιατί το βαφτιστήρι είναι πνευματικό παιδί. Ναι. Σαν να είναι ο γιος σου είναι. Για φαντάσου τώρα εσένα τα βαφτιστήρια που έχει και πολλά. Τρία. Πω, πω. Θα συγκινηθώ. Θα σου πούνε, ναι, παντρεύομαι. Καλά, είναι μικρά τώρα, έχουν ακόμα πολύ καιρό. Πω, πω. Θα ζήσει. Είναι ιδρύα, μ' αγαπάνε πολύ. Θα ζήσει τότε, θα παντρευτώ. Πάντως, ναι, η αλήθεια αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μ' αγαπάνε τα βαφτιστήρια. Πολύ σημαντικό. Πολύ, γιατί είσαι σωστός νονός μου, ρε. Είμαι πολύ. Είναι μια τρομερή. Δεν το πω υποχρέωση, γιατί δεν είναι υποχρέωση. Όχι. Είναι μια τρομερή, ας πούμε. Πώς θα το πω, ευθύνη. Είναι γιατί. Και πρέπει να είσαι πάντα εκεί για το παιδάκι. Και καταλαβαίνεις και τη διαφορά. Δηλαδή, δεν είσαι θείος. Δεν είσαι, γιατί τώρα, επειδή είμαστε εξκολητοί, όλοι και τα παιδιά τους θείους λένε. Βέβαια. Είναι αλλιώς ο θείος από τον ονόνος. Είναι κάτι ανάμεσα στο συγγενή και στο γονιό. Βέβαια, πραγματικά. Βέβαια. Και να επιλέγετε σωστά τους νόνους των παιδιών. Πολύ σημαντικό, όχι για δημόσιες σχέσεις. Θα τα βρούμε μπροστά σας αυτά. Αυτό ακριβώς. Εγώ τώρα έχω ξεκινήσει και το βιολάκι, βέβαια φέτος δεν έγινε, γιατί λόγω του καύσωνα τις ανέβαλαν τις γιορτές και τις κάνανε άλλες μέρες που εγώ δούλευα. Πηγαίνω και στις τελετές λήξης. Α, πηγαίνεσαι. Σε αυτές τις γιορτές λήξενο ή και στις χριστουγεννιάτικες γιορτούλες όπου λένε ποίημα και αυτά πηγαίνω. Ναι, 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 είναι πάρα πολύ ωραία. Η Ελένη λέει καλημέρα παιδιά από τα Ροίτικα. Να τα Ροίτικα. Μας τρέλανες λέει που ξέρεις την περιοχή μας. Βέβαια, είχα την Αναστασία. Αχ, πώς τη λέγανε Αναστασία. Αχ. Παναγιωτάκη. Υπάρχει αυτό για δεπειδές λίγο. Είμαστε μαζί συμφοιτητές στο LSE. Α, έχει κρατήσει επαφή. Όχι. Χαθήκαμε, εργά μου. Ναι, πρέπει να παντρεύτηκε και έκανε παιδικά που την είχα εντοπίσει κάπου στη Γλυφάδα. Τέλος πάντων. Να σας πω και το Vodafone TV. Ότι εγώ είδα πραγματικά, ηρέμησα το τριήμερο. Αυτό έλεγα στην Ιωάννα, της λέω κουμπάρα, με έπιασε η μέση μου από το πολύ. Από την ξάπλα. Από το πολύ καθισιό, παιδιά, δεν βγήκα από το σπίτι. Μόνο εχθές που έκανα ραντεβού, εχθές το μεσημέρι, μόνο τότε έκανα ένα μπάνιο και βγήκα. Ήμουνα με ένα σορτάκι και πραγματικά με Vodafone TV είδα Kill Bill. Γιατί, ακούστε. Το αυτό που βγήκε τώρα τελευταία ή τα παλιά. Το ένα και το δύο. Δεν ξαναβγήκε. Δεν έχει, αυτό τώρα, με την Ούμα Θέρμαν. Τώρα δεν είναι να βγει ένα. Βγαίνει καινούριο. Νομίζω ότι είναι να βγει τώρα. Άντε, ένα, ναι. Τέλος πάντων, γιατί ρε παιδί μου, το Game of Thrones. Game of Thrones είναι ωραίο. Αλλά πρέπει να έχει όλη σου την προσοχή. Mm. Γιατί γίνονται πράγματα. Μικρά, μεγάλα, πρέπει να παρατηρείς λεπτομέρειες κτλ. Εγώ ήθελα να χαλαρώσω. Δεν ήθελα να κουράσω καθόλου το μυαλό μου. Και ήθελα ξύλο, σπαθιά. Και να κόβονται κεφάλια. Mm. Να σταματάω, να παίζω με το κινητό, να επανέρχομαι. Ναι, αυτό ναι, λοιπόν ναι, είναι ναι. Το Vodafone TV. Δηλαδή αυτό εμένα είδα. Αυτό είδα ο διάβολος φοράει Πράντα. Με την Anne Hathaway. Μισό το είδα. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω ναι, που ναι, το ναι. πάει. Είναι εκεί δεν πέρα. Το πάει και κάπου, μην νομίζει. Είναι πολύ τώρα είμαι στην καμπή που ντύνεται ωραία. Άρχισε η Anne Hathaway να γίνεται αυτό που θέλει η Meryl Streep και να ντύνεται ωραία. Αυτό. Είναι τις ταινίες που δεν θα σε προβληματίσουν για θα τίποτα. Φτάσει κάπου αυτό, θα καταλήξει. Κάπου θα φτάσει, ναι, μωρέ, αλλά μην φανταστείς. Το Βασίλη σκεφτόμουν που ναι, τα βλέπα ναι. αυτά. Όλα λέω αυτό θα εξετασιαστεί. Όλα τα ρούχα, κάτι Πράντα, κάτι Διεθά, κάτι Λάγκερφερτ, κάτι Τζέγκεν. Αυτά. Και είδα και Game of Thrones. Όλα αυτά λοιπόν, Vodafone TV, Vodafone. Αλήθεια τώρα λέω, παιδιά. Βγήκε το House of the Dragon και το Shogun και το Dune το 2. Έχετε να βλέπετε. Έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα. Vodafone.gr, κάθετος TV, σε συνθήκες σινεμά, ό,τι γουστάρεις, πάρα πολλά σε ταινίες και σειρές να διαλέξεις. Η Αντζελίνα λέει: καλημέρα, παιδιά. Είμαι η Αγγελική, βοηθός κτηνιάτρου. Αφού ο Δημήτρης μας ζάλισε με την έψα, πήγα και τις πήρα για δοκίμη. Μαντέψτε τι θα πίνω όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο. Οι γεύσεις, λέει, είναι απίστευτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολύ ωραίες. Σας το είπα, είναι ισορροπημένες. Δεν έχω συναντήσει άνθρωπο που ναι. να μου πει κάτι, ας πούμε. Πορώνονται κιόλας. Είναι ωραίες, γιατί φαίνονται μελετημένες και
καταλαβαίνεις ότι είναι από την ΕΠΣΑ. Να και ότι ο Αλέξανδρος. Είναι από εταιρεία, ρε παιδί μου, που είναι 100 χρόνια εταιρεία, ξέρει. Και ο Αλέξανδρος πιο πάνω σε μήνυμα που βλέπω τώρα έχει φοβερή λεμονάδα η ΕΠΣΑ χωρίς ζάχαρη. Έχει και διάφορες zero γεύσεις. Όλες τις γεύσεις έχει και σε zero. Έχει πολλές. Η ΕΠΣΑ δεν είναι 4-5 αναψυκτικά. Απλά τα καινούργια είναι τώρα αυτά που σας λέω: τα γιούζου κόλλα, πορτοκάλι κόλλα, λεμονάδα με υβίσκο και πορτοκαλάδα για σέμι. Παγωμένα είναι η λύση στον καύσωνα. Είναι ο. Η ξαλάφρα σου, ρε παιδί μου. Θα πάρετε ανάσα. Ακούστε με. Ειδικά δε, η Αθηνά μου το έλεγε, η ακροάτριά μας. Ότι έχει φτιάξει ολόκληρο τέτοιο. Μου λέει, κάτσε να σου πω, να το βρω. Έκανε μίξ διάφορα. Μίξ και έχει φτιάξει ολόκληρες κοκτέιλ με αλκοόλ συγκεκριμένα. Κάτσε να μάθω. Βρέστο, πάμε στην Αμάντα μας. Μιχάλη, όρη Σαμπαντίνα! Κατσιγανιά, ρητραγή! Μουσκαρέ! Μουσκαρέ! Αυτόν έξω, σε παρακαλώ πάρα πολύ! Ναι, εντάξει, τέλος, εντάξει, θα κάτσω εδώ. Φρόνι μου, σύσυχος θα κάτσω. Αθλητική ενημέρωση με την Αμάντα Φούντι. Τι ξέρω, σαν ένα ψυχολογικό βάρος, σαν ένα. Να σκάσω, εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Έλα, κορίτσι μας. Powered by FlexCar. Η ευέλικτη λύση στο leasing οχημάτων. Έλα, πάρε το όχημά σου και έμπα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε, μου έλεγε, μου το στείλε, σας αγαπώ, λέει η Αθηνά. Μου το στείλε στο Instagram. Ναι. Εν τω μεταξύ, με έχετε καταστρέψει με τα νέα αναψυκτικά της ΕΠΣΑ. Δοκίμασε και θα με θυμηθείς. Η Αθηνά μας είχε φέρει τις παρακόπιτα. Α, ναι. Είναι, είχε έρθει όταν κάναμε εκπομπή στο Περιστέρι, στο μετρό. Αν θυμάσαι. Ναι. Ναι, είχε έρθει με το μικρό της. Λοιπόν. Πορτοκάλι κόλλα με μπακάρντι, γιούζου κόλλα, λεμόνι με υβίσκο με τζιν, λευκό, pink grapefruit λεμόνι με απερόλ ή με pink gin. Σε όλα τριμμένο πάγο και μια φέτα lime. Το έχει μελετήσει πολύ. Το έχει μελετήσει, λέω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω τις γεύσεις, γιούζου κόλλα, πορτοκάλι κόλλα, λεμονάδα με υβίσκο, πορτοκαλάδα για σεμί. Μ' αρέσει που το έχετε πάρει πάνω σας και φτιάχνετε τα δικά σας. Μπράβο. Έλα ρε Αμάντα, τι κάνεις, κορίτσι, που είσαι. Καλή εβδομάδα να πω. Να πεις. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαν οι πρωταθλητές. Αυτό το πράγμα που έγινε στο Βελιγράδι ήταν φοβερό. Ήρθαν οι κολυμβητές μας από το ευρωπαϊκό, φορτωμένοι μετάλλια στην κυριολεξία. Τους έβλεπες εχθές που είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο, φορούσαν από 2-3 ο καθένας. Μια αρμαθιά μετάλλια, καλέ. Ναι, ναι. 17 κατέκτησε η ελληνική αποστολή. Στη δεύτερη θέση... στον πίνακα των μεταλλίων και κάναμε και back to back 1-2 με Γκολομεύ Μπίλα και Χρήστου Μακρυγιάννη. Φοβερό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, σας το έχω πει, ότι επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε μια χώρα η οποία βρέχεται στο, δεν ξέρω, στο μεγαλύτερο ποσοστό από θάλασσα, οπότε ήταν άδικο να μην διαπρέπουμε πρώτα απ' όλα σε όλα τι έχει να κάνει με το νερό, σε αθλήματα που έχουν να κάνουν με το νερό και μετά σε όλα τα άλλα. Οπότε νιώθω κάπως ότι έρχεται ότι έρχεται κάπως η ισορροπία σε όλο αυτό, ότι έπρεπε να συμβεί αυτό. Και να πούμε βέβαια ότι σχεδόν το 60% της ελληνικής ολυμπιακής ομάδας, τώρα που θα πάει στο Παρίσι, θα είναι αθλητές του υγρού στίβου. Ορίστε. Τα 16 μέλη μόνο είναι τα 16 μέλη είναι της κολύμβησης. Ωραία, ωραία, μπράβο, συγχαρητήρια. Μπράβο, είναι περισσότεροι από εκεί. Πόλο, αυτά, καλλιτεχνική, αυτό, όλοι από εκεί. Οι περισσότεροι. Προχωράμε στο Euro. Εχθές είδαμε ένα συγκλονιστικό prime time αγώνα. Το Κροατία-Ιταλία με το Μόντριτς να γίνεται ο κυριότερος παίκτης που σκοράρει. Έκανε το 1-0 για την Κροατία και εκεί που έλεγαν όλοι ότι η Κροατία περνάει και τους έβλεπες ήταν χαρούμενοι. Έρχεται, παιδιά, η Ιταλία στο 98 από το πουθενά. Κάνει το 1-1 και αντιστρέφει όλη τη φάση. Τα ανέτρεψε όλα. Ναι. Και έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Ήταν φοβερό. Το μάτς έληξε 1-1 δηλαδή. Ναι. Η Ισπανία απέκλεισε την Αλβανία με 1-0. Και γενικά βλέπεις το πράγμα ότι αρχίζει λίγο να ξεκαθαρίζει κάπως. Δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία,
πάνε για συνέχεια για τους 16. Σήμερα έχουμε 7 και 10 η ώρα μάτς, έχουμε 2 και 2. Έχουμε στις 7 το Γαλλία-Πολωνία και Ολλανδία-Αυστρία και έχουμε στις 10 το Αγγλία-Σλοβενία και το Δανία-Σερβία. Mm-hmm. Εγώ βλέπω Ισπανία. Αρχίζουμε τώρα λίγο να βλέπεις Ισπανία να το σηκώνει. Ναι. Σηκώνει, ναι. Εγώ κάτι έπαθα χθες. Τι? Με την Ιταλία κάτι έπαθα, δεν ξέρω. Σ' άρεσε, ε? Σ' άρεσε ή σ' άρεσαν οι παίκτες? Είναι... Ναι. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που έκανε. Αυτό που έκανε στο 98, ενώ δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ότι έδειξε ψυχή δηλαδή. Και είναι δηλαδή λίγο πίθανο να το ξανασηκώσει, αλλά δεν ξέρω, κάτι μου έκανε τώρα εμένα. Επίσης ξεκινάει το Ακρόπολη στο μπάσκετ λίγο πριν το Προλυμπιακό που θα το δούμε στο ΣΕΦ 2 με 7 Ιουλίου. Η εθνική μας ομάδα θα παίξει σήμερα στις 8 η ώρα κόντρα στο Μαυροβούνιο. Συγγνώμη για να καταλάβω, είναι άλλο το Ακρόπολης, άλλο το Προλυμπιακό? Δηλαδή ναι, για να ναι, πάρουμε ναι. Το εισιτήριο στους Ολυμπιακούς δεν είναι ο νικητής του Ακρόπολης που θα το πάρει? Όχι, όχι. Του προολυμπιακού είναι. Του προολυμπιακού, ναι. Είναι τύπου ένα τουρνουά έτσι. Έτσι, α, για μάλιστα. Ναι. Okay. Ναι, ήθιστε το ναι. Ακρόπολης. Αμάντα, πότε ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί αγώνες? Ξεκινάνε τέλος Ιουλίου. Τέλος Ιουλίου. Και παίζει σήμερα λοιπόν η Εθνική Μπάσκετ στις 8 κόντρα στο Μαυροβούνιο και στις 27 παίζει κόντρα στις Μπαχάμες. Μάλιστα. Είναι Μπαχάμα, Αρούμπα. Πώς τους φαντάζεστε τους μπασκετμπολίστες από τις Μπαχάμες? Να φοράνε γίνεται τα ωραία τα σωτάκια που είναι από στάχια που βάζουν στις καλύβες αυτά. Θα παίζουν με δίχαλο. Με δίχαλια. Σήμερα είναι η μέρα του Λιλί, ε. Γιατί? Σήμερα έχει τελικό στο πινκ πονκ. Θα έχουμε πρωταθλητή το βράδυ. Ποιος παίζει? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ναι, 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 κέρδισε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός στο πέρα, οπότε παίζουν μεταξύ τους τελικό. Φέτος, Αμάντας, Ολυμπιακούς αγώνες θα έχουμε συμμετοχή στο πινκ-πονκ? Θα έχουμε, βέβαια, θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιόνι. Α, είναι Γιόνις, Γιόνις, ε! Για έκτη φορά συμμετέχει σε Ολυμπιακούς αγώνες. Και έχουμε και πολλούς χαιρετισμούς, γιατί μιλήσαμε πρόσφατα. Μπράβο, μπράβο και τους δικούς μας. Έχουμε χαιρετισμούς. Ναι. Έχουμε χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς από τον Γιόνι. Μίλησε τον Γιόνι πρόσφυγε, γιατί ο Γιόνι δεν χαρίζει. Είναι μεγάλο γηπαετό. Είναι σκληρό. Ναι, σκληρό μεγάλο. Καλά, καλά. Είναι σκληρό ο Γιόνι. Άμα τον είδε και σκληρό τον Γιόνι, καλά πάμε. Πάμε καλά, έχει ευθυγραμμιστεί. Σε έχει κόψει αζημούθιο. Έρε Γιόνις, σκληρός ο Γιόνις. Θα σας αφήσω με ιστορία πονεμένη. Ιστορία πονεμένη από τον κόσμο του MMA. Ακούστε να δείτε τι έπαθα άνθρωπος, παιδιά. Έπαιζε αθλητής σε τουρνουά και έχασε. Έχασε στο τουρνουά. Εντάξει, τώρα μέσα στη ζωή και τον αθλητισμό είναι ήττα, οπότε σου λέει ας κάνω στην κοπέλα μου μπροστά σε 20.000 κόσμο έτσι μια πρόταση γάμου, μπας και πάρω μια χαρά εγώ σήμερα, γιατί ναι. από το άθλημα δεν πήρα. Οπότε γονατίζει κύριος, κάνει την πρόταση γάμου και η κοπέλα του λέει όχι. Δεν ήταν αυτή η μέρα. Back, ξέρεις τι, εγώ είμαι πολύ, τα πιστεύω πολύ αυτά. Όταν βλέπεις, πιστεύω και δεν πιστεύω, δηλαδή, εγώ πιστεύω στο Θεό. Αλλά ναι, υπάρχουν κάποιοι ιονοί που βλέπεις αυτή η μέρα προς τα που κατευθύνεται, που σε πάει, ρε παιδί μου. Υπάρχουν ημέρες που δεν είναι καλές, δηλαδή, άμα σου συμβούν πάνω από δύο περιστατικά, που ενώ μπορούσε να συμβεί η καλή εκδοχή και η κακή εκδοχή. Συμβαίνει η κακή εκδοχή, σταμάτατο. Άστο να πάει στο διάλο, άλλη μέρα. Αφού δύο στα δύο, εκεί που έπρεπε το σύμπαν να διαλέξει, διάλεξε την κακή εκδοχή της πορείας των πραγμάτων, μην πας και για τρίτη. Κατά πάσα πιθανότητα πάλι την κακή εκδοχή. Η κακή εκδοχή θα. Έχεις τα δίκια σου τώρα εσύ. Εμένα με μπερδεύει λίγο όμως αυτή η ιστορία. Γιατί λες, ρε παιδί μου, ότι πώς γίνεται να σου πει η κοπέλα σου όχι, για ποιους λόγους θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο? Επίσης δεν λέγεται. Συγγνώμη, είναι δυνατόν να έχεις πέσει τόσο έξω να θεωρήσω ότι ρε παιδί μου θα σου πει ναι?
κάτι δεν πρέπει να χωλένει για να πει η κοπέλα. Λέγεται όχι, δεν το έχεις καταλάβει. Λέγεται ότι την είχε απατήσει, γιατί επικαλέστηκε αυτό η κοπέλα. Και ότι είπε και το όνομα της κοπέλας που την απάτησε. Οπότε άκου τον Πονηρίδη τι έκανε. Άκου τον κόσμο. Άκου τον Πονηρίδη τι έκανε. Μπροστά στον κόσμο, ότι τη ζήτησε να τον παντρευτεί και την είπε με λάθος όνομα. Όχι, μπροστά στον κόσμο εκείνη είπε το όνομα της. Αυτός, παιδί μου, σου λέει, άμα της την κάνω πριβέ, θα μου πει όχι επειδή την έχω απατήσει. Θα το κάνω δημόσια και για καλά να τη φέρω, ας πούμε, στο φιλότιμο και να μου πει ναι. Και κάπως μέσα από την τροπή και εντός εισαγωγικών τον εξευτελισμό να εξηλαιωθώ κιόλας για το κέρατο. Βέβαια, γιατί με μπερδεύει εμένα όλο αυτό. Γιατί αν ισχύει όλο αυτό, για ποιο λόγο συνέχιζε να είναι και η κοπέλα του? Μπορεί να ήταν, ναι, μπορεί να ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα μεταξύ τους. Σου λέει εντάξει, θα προσπαθούμε να σε συγχωρήσω και τα λοιπά. Όχι όμως και να σε παντρευτώ. Περίμενε πρώτα να δούμε τι θα κάνει. Επίσης έχουμε περίπτωση, ξέρουμε περίπτωση που επέστρεψε η κοπέλα που είχε απατηθεί και το ξέρε, μέχρι να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να τον στείλει αυτή. Ναι. Αλλά επέστρεψε, δηλαδή. Υπάρχει σχέδιο, λες. Επειδή το συζητούσαμε και με τους μάπες εδώ, χαράστηκε την ψυχραιμία της, την οποία ήταν δολοφονική ψυχραιμία. Δηλαδή τώρα να κάτσεις και να υπομείνεις έναν άνθρωπο που δεν τον που σε έχει προδώσει, μέχρι να είσαι έτοιμη να τον παρατήσεις εσύ, δηλαδή μέχρι να το συνειδητοποιήσεις, και μέχρι τότε να είστε μαζί, να του δίνεις δηλαδή το θάρρος ότι τον συγχώρησες, αλλά ουσιαστικά εσύ το μόνο που θέλεις είναι να σταθείς τα πόδια σου για να αποκτήσεις τη δύναμη να τον διώξεις. Έχει μια ψυχραιμία παγερή. Τι ζώδιο να είναι αυτή? Και αυτή ήταν η αθλητική μας ενότητα. Προσφορά της Flex Car. Ευχαριστούμε. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάντα μου, καλημέρα. Μια που σας είπα, Flex Car, παιδιά, είναι αυτό που αλλάζεις το αυτοκίνητο, το κάνεις ό,τι θες. Μπορεί να είναι επαγγελματικό, μπορεί να είναι σπορ, μπορεί να είναι οικογενειακό. Για όσο θες, με ένα μίσθωμα, χωρίς προκαταβολή. Όπως σας τα λέω, είναι η νέα φάση, η νέα γενιά. Η νέα κατάσταση στο leasing. Flexcar.gr. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που είναι συντονισμένα από πρωί-πρωί εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα, είναι και Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι ακόμα και παλιότερες αγαπημένες επιτυχίες. Οπότε, αν θυμηθείτε κάποια που εμείς έχουμε ξεχάσει, μπορείτε να τα στείλετε όλα στο Viber. Μα πέσω αυτό που ακούτε, χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαστε χειρότεροι, παιδιά. Να, η Βαλίνα μου στη λέει, ορίστε, είδατε, παιδιά, το ραδιόφωνο ενώνει. Η συμφιδίτριά μου στο LSE, η Αναστασία, είναι η νύφη της. Όχι, εκείνη είναι η νύφη της Αναστασίας. Από μένα είχες μάθει τα νέα της μέσω του Γιώργου από τη Λιφάδα, από το Ιτάλικο, ναι. Άντε. Όλους χαιρετισμούς να της πεις. Από τα ροήτικα που σας λέω, ρε. Ηρέμησε. Να σας πω ότι έχει πρόβλημα. Γιατί δεν τα ακούσα πουθενά αλλού. Έχει πρόβλημα το WhatsApp. Μην αγχώνεστε ότι το δικό σας WhatsApp είναι χαλασμένο. Καταρχάς να ρωτήσουμε, ναι, έχετε κι εσείς πρόβλημα με το WhatsApp ή μόνο και σε μένα και στο Δημήτρη είναι αυτό που δεν έρχονται ειδοποιήσεις? Δηλαδή ξαφνικά μπαίνεις, πατάς, μπαίνεις στο WhatsApp και λες, αμάν μου έχουν έρθει μηνύματα και δεν μου έχουν έρθει ειδοποιήσεις. Και τα βλέπεις αφού μπεις. Δεν έχει απ' έξω δηλαδή το κόκκινο νουμεράκι για να ξέρεις αν έχεις μηνύματα. Να πούμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Αρκά, ας πούμε, τώρα που το βλέπω το μήνυμά του. Καλημέρα, Κωστάκη. Ο κουμπάρος μου στέλνει, ο Λιλής. Ο Μιχάλης λέει θα παντρευτεί τη Μυρτό μόλις γίνει 18, μας είπε. Οπότε προλαβαίνεις μάλλον. Θα δούμε, μην είσαι και τόσο σίγουρος. Την κόρη μου ήθελε, από ό,τι θυμάμαι, Λιλή. Τώρα αυτό. Την ήθελε και ο Αχιλλέας όμως του Γιάννη. Οπότε τι θα γίνει με την κόρη? Καλά, Να πούμε ότι είμαστε ακριβώς στο κέντρο, παιδιά. Επίσης κάτι που δεν θα ακούσετε στις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές. Ακριβώς στο κέντρο για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή έχουν περάσει 6 μήνες από τα περασμένα Χριστούγεννα και έχουμε σε 6 μήνες ακριβώς είναι τα Χριστούγεννα. Οπότε όλα καλά. Κάτσε, έχουμε πρώτα ωραίο καλοκαιράκι. Κουράστηκα ήδη. Λοιπόν, και σε 7 η ώρα είναι η ματσάρα με τον Γιόνι. Όχι, η ματσάρα του για το πρωτάθλημα. Για το πρωτάθλημα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο πινκ-πονγκ. Ναι. Να μπείτε να το δείτε όλοι στο YouTube, λέει ο Λιλής. Να τα ξέρετε. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Τι έχουμε εδώ? Το κατάστημα Βιοκαρπέτ. Α, εδώ είμαστε. Και το κατάστημα εντός. Στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα, σούπερ κομβικό σημείο σε ό,τι έχει να κάνει με το σπίτι, στον κόμβο Νέας Κηφισιάς, είναι σημείο αναφοράς και δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επισκεφθούν ταυτόχρονα τις δύο κορυφαίες ελληνικές εταιρείες ενός σπιτιού. Τώρα, ακούστε, μέχρι τώρα το διάβαζα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτές τις μέρες η εταιρεία Εντός γιορτάζει τα 18 της χρόνια και έτσι, για τρεις ημέρες, 27 με 29 Ιουνίου, θα βρείτε όλα τα έπιπλα και τα στρώματα σε πολύ προκλητικές τιμές. Το Εντός, ξαναλέω,
γιορτάζει τα 18 του χρόνια και 27 με 29 Ιουνίου θα βρείτε όλα τα έπιπλα και τα στρώματα σε πολύ προκλητικές τιμές. Τρέξτε γρήγορα. Έχω παραδείγματα. Γωνιακός καναπές 359 ευρώ. Υφασμάτινο διπλό κρεβάτι 299. Ανατομικό διπλό στρώμα 199 ευρώ. Όλα ετοιμοπαράδοτα. Λοιπόν, στο κτίριο Βιοκαρπέτ, στο κατάστημα εντός, στη Νέα Κηφισιά μόνο. Εκεί που έχει Βιοκαρπέτ, μεσοτυχία με εντός. Σε εκείνο το κατάστημα λοιπόν της Νέας Κηφισιάς, για τρεις ημέρες, 27, 28 και 29 Ιουνίου, αν θέλετε να σας πω και οδό, αλλά είναι όπως είστε στην... από την εθνική που μπαίνουμε και στρίβουμε μέσα δεξιά. Αυτό δεξιά που είναι και ο Θανόπλος εκεί μέσα. Λοιπόν, εκεί στη γωνία είναι Αρτέμιδος 4, είναι να ξέρετε. Στη Νέα Κηφισιά είναι τα δύο καταστήματα Βιοκαρπέτ και εντός. Το εντός λοιπόν, επειδή έχει γενέθλια 18 χρόνια, 27 με 29 έχει τρελές προσφορές. Τσεκάρετε, ξαναλέω. Ό,τι πρέπει. Μόνο 27, 28, 29 Ιουνίου. Έχω πάρει τον καναπέ του Σολονιού με αυτόν τον φανταστικό, τον πολυμορφικό από το εντός, παιδιά. Ονειρεμένο. Ονειρεμένο. Μπράβο και στη Βιοκαρπέτ. Μπράβο. Να πούμε καλημέρα και στη Σοφία μας που λέει: θα ήθελα να βάλετε το «Σ' αγαπώ γιατί» και να το αφιερώσω στην κόρη μου την Εύα που σήμερα δίνει εξετάσεις για το καλλιτεχνικό γυμνάσιο. Άντε με το καλό. Καλή επιτυχία, λέει: «Σ' αγαπώ πολύ». Καλή επιτυχία στο κοριτσάκι μας. Τώρα σε λίγες μέρες είναι κοντά, δηλαδή βγαίνουν και τα αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων. Όλα καλά, με απόλυτη ψυχραιμία. Συμπληρώνουμε βιογραφικά και φύγαμε. Και φύγαμε για τελικό. Φύγαμε για εκτόξευση. Αχ, να διαβάσω και ένα πολύ ωραίο μήνυμα του Νικόλαου. Ναι. Λοιπόν, λέει παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα μέσα από την κίνηση του Κηφισού, που πρέπει να έχει πολύ πράγμα. Είμαι αυτός που την προηγούμενη εβδομάδα σας έστειλα ότι το Σάββατο είχαμε χωρίσει με την κοπέλα μου, 3 χρόνια σχέσεις. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι το ξαναπροσπαθούμε και πραγματικά νιώθω πιο ερωτευμένος από ποτέ μαζί της. Εκείνη. Συγγνώμη που θα σε προσγειώσω, Νικόλα. Εσύ καλά μας θέλεις εσύ, Νικόλα. Το θέμα θα είναι... ήθελα πάρα πολύ να ακούσω το μόνο μαζί σου και να τους τα αφιερώσω με ό,τι πιο δυνατό συνέστημα υπάρχει. Άρα, Νικόλα. Ρε Νικόλα, και εγώ πραγματικά το διάβασα με πολύ έτσι ωραία διάθεση. Αλλά να ήρθε εδώ τώρα το... Κοίτα, ο καθένας, ρε παιδί μου, έχει τα δικά του βιώματα. Όπως καταλαβαίνεις, τα δικά μας βιώματα όταν νιώθαμε αυτά που νιώθεις εσύ τώρα, δεν είχε πάει πολύ καλά αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι είναι όμορφα αυτά τα συναισθήματα και όποιος τα νιώθει, καλό στον εαυτό του κάνει. Δηλαδή δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να είσαι ερωτευμένος και να αγαπάς. Αλλά είναι το πιο ωραίο... γεμίζεις το σώμα σου με ωραία συναισθήματα. Βέβαια. Το πιο ωραίο βέβαια είναι να αισθάνεται κι άλλος το ίδιο. Εντάξει, αυτό είναι το ιδανικό. Αλλά και έτσι να μην είναι, αφού λέει όμως το προσπαθήσανε και το αποφάσισαν και οι δύο να το προσπαθήσουν. Βέβαια έτσι όπως μας τα λέει ο Νικόλας, σημαίνει ότι εκείνος αγάλιασε και μόνο που δέχτηκε να προσπαθήσει. Ναι. Το θέμα είναι να αγαλιάσεις και να είσαι ευτυχισμένος όταν θα τα καταφέρετε. Όχι πολύ καλή αυτή η εκπομπή ραδιοφωνική. Ας πάμε στο Θάνο. Δεν θες να ακούσεις αλήθειες. Εσύ θες να χαρείς επειδή το προσπαθείτε ή θες να χαρείς που τα καταφέρατε. Παιδί μου, θες να... Ή χαρείς που εσύ αισθάνεσαι. Εσύ να χαρείς όταν τα καταφέρετε. Μην χαίρεσαι που προσπαθείτε. Το προσπαθείτε σημαίνει ότι μπορεί απλά να δέχτηκε να προσπαθήσετε. Τον κακομύρι. Ανάθεμά μου και εγώ τι ήθελα λοιπόν, και το να διάβασα. Να πάρεις την κοπέλα σου να πάτε με τις μηνωικές σημασίες. Μπορεί γυμνή είσαι. Έκαμες τίποτα σεξουαλικό το τριήμερο. Σε τώρα. Βλέπω κάπως να φέγγεις, να φωτίζεις. Μπάνιο έκανα. Άρα είσαι άπλητη με. Να κάνεις πιο συχνά. Λοιπόν, να πάρει ο Νικόλαος, αν θέλουν να το προσπαθήσουν, να για τσέκανε.gr, θέλω να πας και να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία του να ταξιδεύεις με τις μηνωικές γραμμές. Την απόλυτη δύναμη στην ναυσιπλοεία, τα βαπόρια μας, τα ελληνικά, τα κριτικά με τους χαμογελαστούς τους ανθρώπους που αν τους γνωρίσεις κάπου στην Καβάντζα έχουν και λίγη ρακή. Να κάτσετε να πιείτε μαζί. Απαγορεύεται βέβαια την ώρα της δουλειάς τους, αλλά επειδή είναι η κριτική φιλοξενία, μπορεί μετά που θα τελειώσουν να έρθουν έτσι με τα πολιτικά και να σου δώσουν να κεράσουν μια ρακή. Αυτές είναι οι μηνωικές γραμμές, αυτή είναι η οικογένεια των μηνωικών γραμμών και πιστέψτε με, αφού γκράζετε τις ανάγκες σας και κάθε τρεις και λίγο σκάει και μια προσφορά. Πόσο πολλοί τους μνημονεύουν στη Μήλο γιατί μπόρεσαν. Και ένωσαν το νησί και με τον Πειραιά, αλλά και με το Ηράκλειο. Αυτό βοηθά πάρα πολύ τους ανθρώπους που έχουν επιχειρήσεις, πρώτον. Αλλά δεύτερον, και με τα δρομολόγια τα οποία είναι κατά τη διάρκεια της νύχτας, πόσο χρόνο
κερδίζεις από τις διακοπές σου και έτσι όλη την ημέρα την έχεις δική σου. Ναι, μόλις φτάσεις στο Ηράκλειο ή μόλις φτάσεις στην Ήλο. Τσεκάρετε τις μηνοϊκές γραμμές γιατί είναι υπερπολυτελή και το Κνώσος Παλάς και το Φεστός Παλάς. Έχουν καμπίνες για όλα τα βαλάντια για να πας να είσαι άνετα στο ταξίδι σου. Είναι pet friendly, έχει pet friendly οι καμπίνες που μπορείς να ζητήσεις, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν ευαισθησία. Ευαισθησία στις ανάγκες σου, ακόμη και στον τρόπο ζωής σου και στο κατοικίδιό σου. Αυτούς θέλεις λοιπόν να εμπιστευτείς, με αυτούς θες να ταξιδέψεις. Με τις μηνοϊκές γραμμές. Τσεκάρετε λοιπόν στο minoan.gr όλες τις προσφορές. Ο Θάνος λέει: καλημέρα, μάπες. Μετά από ένα πανέμορφο διήμερο με την κοπέλα εκτός Αθηνών, η επιστροφή στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα σου δημιουργεί τα χειρότερα συναισθήματα. Πάλι καλά μας κάνετε να γελάμε. Καλά όμως. Πάλι καλά μας κάνετε να γελάμε και για να ξεχνιόμαστε λιγάκι. Αυτό, εσύ κατάλαβες ότι περάσανε καλά. Ναι. Α, ναι. Αφού... άμα τα πηγαίνατε καλά, όμως δεν σου φαινόταν κακή η καθημερινότητα. Είσαι καλά, ρε. Όσο πιο καλά έχεις περάσει το τριήμερο, τόσο πιο πολύ ζορίζεσαι να ενταχθείς στην καθημερινότητα. Ναι. Πού να θυμάσαι εσύ. Πού να μωρέ, ξέρετε τι. Ναι. Έχουμε κακοπέσει εμείς. Μπράβο. Γι' αυτό σας λέμε ότι μην ονειροβάτε. Μην μας ακούτε. Ναι, όχι, να μας ακούτε. Γιατί εμείς έχουμε κακοπέσει. Ναι, και αλλά μας έχει σφαλιαρίσει η ζωή. Ορίστε. Και θέλουμε να σας προειδοποιήσουμε, καταλάβατε. Ναι. Γι' αυτό μας παρεξηγείτε. Στην ουσία δεν περνάτε ωραία. Νομίζετε ότι περνάτε. Εγώ γιατί είσαι χαμογελαστή, υπάρχει κανένας λόγος. Αρχικά μαύρισες. Πιστεύω ότι είναι το κακό σου. Γιατί μωρέ. Όχι, ρε, εντάξει. Όχι, από την παραλία είναι αυτό. Ναι. Γιατί από το κακό μου. Αυτό ρε, δεν είναι το κακό σου, παιδί μου. Ήρθες πάλι, τ' άνοιξε το στόμα του. Το στόμα σου. Το στόμα σου. Και δεν έκατσα εκεί κακόμοιρα καθόλου, μην νομίζετε. Ρε Ιωάννα, θα σε λυπηθούμε. Ποιο κυνηγούσε, μωρέ, αφού η μάνα το κυνηγούσε. Εκτός αν κυνηγούσε τη μάνα σου. Κοινώς αν παίζετε κυνηγητό τώρα στο Ρέγιο. Αν κυνηγιάσαστε. Επίσης, μια που βλέπω εδώ το Vodafone TV. Vodafone.gr, παιδιά, κάθετος TV για περιεχόμενο HBO, για Warner Brothers, για DC, για Marvel, ήρωες, σούπερ ήρωες. Αυτό είναι όλο μέσα στο Disney Plus. Για τις καινούργιες σειρές, τις καινούργιες ταινίες ή και παλιές. Τι είδα εγώ. Είδα αυτή την ταινία. Ναι. Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Τζορτζ Κλούνι. Καινούριο τώρα. Α, αυτό που βγήκε το τελευταίο που ήταν διακοπές που ήταν κάπου. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ το καταχάρηκα. Ανάλαφρη ταινία, αλλά εγώ έκλαψα κιόλας. Χαρούμενη. Ναι, ήταν συγκινητική, ρε παιδί μου, γιατί είναι η αγάπη, είναι η κόρη τους η οποία έχει μόλις περάσει τη νομική. Αυτοί είναι μισιούνται μεταξύ τους, είναι χωρισμένοι. Έχει περάσει τη νομική και είναι όλο το μέλλον μπροστά της, αλλά γνωρίζει τον έρωτα της ζωής της και θέλει να παντρευτεί και να τα παρατήσει όλα. Και αυτοί πηγαίνουν με εντεταλμένη υπηρεσία να την πείσουν να μην παντρευτεί. Παντρεύεται το μεταξύ στα νησιά. Ναι, κάπου, ναι. Ναι, κάπου εξωτικά. Ναι. Είναι πολύ ωραίο γιατί έχει και έτσι, στοιχεία του πολιτισμού τη συγκεκριμένα. Tickets to Paradise λέγεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Νατάσα. Να το δείτε, είναι ωραίο, είναι ανάλαφρο. Δες το εσύ, θα σου αρέσει πάρα πολύ. Έτσι έδωσε το χάλια η ζωή σου, θα χάρει πάρα πολύ. Όχι, θα μου αρέσει, δεν θυμάσαι που ήθελα να γίνω δικηγόρο και εγώ και η Ιωάννα. Η Ιωάννα έχει κάνει το. Εγώ έχω κάνει και ένα χρόνο. Ναι. Πέρασε. Σου λείπουν άλλα τρία. Foundation. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Να σου πω κάτι, μην το γελάς, ποτέ δεν είναι αργά. Ξέρεις πως οι άνθρωποι μετά τα 40 αποφασίζουν ότι θέλουν να κάνουν και πάνε και σπουδάζουν. Kim Kardashian. Ναι. Πιστεύεις έχει άρχος η Kim Kardashian, θα το πάρει στα 4 χρόνια. Και η κυρία Αθήνα. Είχε. Την περίοδο που έδινε εξετάσεις το βλέπα. Και η κυρία Αθήνα. Είχε πάρα πολύ άγχος, παιδιά. Και η κυρία Αθήνα Τσούνη. Είχε έρθει στη σχολή μας, παιδιά, και περάσει στο τμήμα επικοινωνίας και πήγε να τη ενημέρωσε. Τι θυμάστε την κυρία Αθήνη Τσούνη που είχε σκάσει τη σφαλιάρα στην. Παιδιά, εμένα μου άρεσε αυτή. Δήμητρα. Α, με το μαλλί το μακρύ. Εμένα μου άρεσε αυτή η κοτσιδάρα της, ρε παιδί μου, η πλεκτή. Ναι. Η μακριά. Πολύ ωραία, κυρία Τσούνη. Εγώ από την κοτσίδα τη θυμήθηκα τώρα. Αγορεύει τώρα η κυρία Τσούνη, δηλαδή είναι δικηγόρο. Δεν ξέρω αν έχει περάσει δικηγόρο. Πάντω θα μη έχει έρθει. Φυσικά καταδικάζουμε κάθε χρήση βίας, έτσι δεν είναι αστείο να χαστού και τον κόσμο. Καλά, γιατί σπουδές λέμε τώρα. Ναι, αλλά επειδή το ψιλογέλασα, δεν θέλω να το διορθώσω, να το μαζέψω. Ναι. Λοιπόν, μάπες, εδώ είμαστε, αυτοί είμαστε. Κάνουμε τα σφάλματα, τα προλαβαίνουμε και τα μαζεύουμε. Όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Φύγαμε και επιστρέφουμε. Δεν έχουμε παίξει καθόλου κατσιφραγκέτα. Νατάσα μου, Τσόλτα μου, χαίρομαι πολύ που μας ακούς. Ναι, επιστρέφουμε το δάσκαλο κι εγώ και έχουμε και το καλό καιρινό. Και έχουμε και τη γογό. Που θα μας πει
Τα μαντάτα. Αρλούμπες μόνο σήμερα. Μπορεί να συμβιβαστείς, Μπορεί με τον άλλο να είστε ταιριαστοί. Μπορεί δηλαδή να ταιριάζουν τα χνότα σας και να είστε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ή εν πάση περιπτώσει πολύ καλοί συνοδοιπόροι. Να βάλει ο ένας λίγο νερό στο κρασί του, λίγο άλλος, και να πορευτείτε μέχρι το τέλος της ζωής σας. Αλλά υπάρχει και ο έρωτας που είναι, ρε παιδί μου, αυτό να σου κάτσει. Τα ελαττώματά σου δεν. Για τον άλλον μπορεί να είναι και ο λόγος που σε αγαπάει, σε γουστάρει. Οτιδήποτε, σε οποιονδήποτε άλλο δεν θα ήταν συμβατά. Θέλω να πω, θα τα βλέπω ως ελαττώματα. Αλλά είναι τόσο ταιριαστοί μερικοί άνθρωποι, γι' αυτό που λέμε ότι τι είναι το τυχερό, που ακόμη και πράγματα τα οποία είναι συμβατά, είναι ασύμβατα με όλους τους άλλους, σε αυτόν που είναι το τυχερό σου, είναι και αυτός που έχει το αντίστοιχο που κουμπώνει. Επίσης, αν δύο άνθρωποι είναι να είναι μαζί, θα είναι κάποια στιγμή. Αυτό είναι ωραίο. Ισχύει. Πολύ ωραίο, ναι, βέβαια. Συζητάγαμε μάπες μου τώρα, ας πούμε, για σχέσεις ανθρώπων που χάθηκαν, ξαναβρέθηκαν και ήταν η στιγμή να είναι και οι δύο μόνοι τους. Ή όταν χάθηκαν, ήταν επιπόλαιοι, ξέρω εγώ, μαλώσανε, δεν έγιναν τα βρήκανε λάθη και τα λοιπά. Και τελικά μπορείς να βρεις το τυχερό σου. Αν έχεις χρόνο βασικά, γιατί άμα δεν προλαβαίνεις. Εμείς δεν προλαβαίνουμε τώρα, καταλάβατε. Όχι, δεν μιλάω για τη δουλειά αυτή τη στιγμή. Τι μιλάς? Για τα χρόνια που σου μένουν. Άμα είσαι 45 χρονών. Καλέ, σιγά καλέ τα χρόνια που σου μένουν. Καλέ, τώρα δεν λέγαμε για το φίλο μου. Μην πω όνομα που είναι 48. Εντάξει, στο τσάκ όμως. Θέλω να πω, περνάς και λίγο. Στο 90. Σαν την Ιταλία που βάλει τον κόλλο εχθές. Στην τέτοια. Είναι το θέμα. Είναι στην Κροατία. Το θέμα. Το θέμα είναι να είσαι και λίγο λειτουργικός. Δηλαδή, ωραία, να τη βρεις όλη τη λειτουργικότατη είναι οι άνθρωποι. Μη σου πω, η λειτουργικότατη, μη σου πω, παιδιά, 40 με 50, πολύ λειτουργική. Μετά πόσο όμως σου μένει, 10-20 χρονάκια, να είσαι λειτουργικός. Εντάξει, μωρέ, να στα περάσεις, ωραία, και τι να κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά γιατί να μην το τυχερό σου να μην το βρεις νωρίτερα. Αυτό λέμε, εφόσον υπάρχει τυχερό. Υπάρχει και η άλλη λύση όμως. Να βρεις τον άνθρωπό σου και, όπως σου είπα και πριν, να είστε συνοδοιπόροι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι το τυχερό σου. Το τυχερό είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, τον άνθρωπό σου μπορεί να τον βρεις μετά τα 45, ρε Δημήτρη. Αυτό που έχει συνηθίσει όλοι οι άλλοι να τσινάνε, και σωστά να τσινάνε, του τυχερού σου του γουστάρει. Του αρέσει. Βέβαια. Και αντίστοιχα εσύ τα δικά του που όλα που ήταν ασύμβατα με όλους τους άλλους, σε σέρα κουμπώνουνε. Και αν τον έχει βρει από τα 25 και μετά τον βαριώσουν, να καλά είσαι έτσι, μωρέ. Τι να βαρεθεί, ρε. Άμα είναι ο άνθρωπο τη ζωή σου, άμα είναι ο έρωτα τη ζωή σου, δεν τον έβαλε. Καλά, ξεκινάει. Έρωτα δεν ξέρει πώ καταλήγει. Μια χαρά είσαι. Άσε μα τρικό. Πήγαινε, μίλα τη. Λοιπόν, έλεγα. Τι έλεγα. Ναι, να σα πω για την. Παιδιά, ακούστε. Vodafone TV και κλιματιστικό inventor. Και τίποτα άλλο. Και χαίρεσα τα τυχερά και τώρα και τους έρωτες που είχαμε. Και τους έρωτες και τα κουράγια. Να είχαμε να λέγαμε. Εγώ σας είπα, πιάσε η μέση μου από το καθισιό. Τώρα τριήμερο δεν σκόθηκα από το. Ναι, αλλά είχες και Vodafone και Inventor. Έτσι ακριβώς. Και Inventor και Vodafone. Και Vodafone TV και Inventor. Μας ρωτάτε που είναι ο Βασιλάκης, αν κόλλησε τετραήμερο. Μας βρήκατε. Είναι κλασικός μάπας. Έπαθε αυτό που πάθα κι εγώ. Έχει μπει τόσο πολύ μέσα στο πετσί του Mappe Show που έπαθε αυτό που θα πάθει οποιοδήποτε μάπας. Λοιπόν, πήρε λάθος εισιτήρια. Δεν έχει όμως άδικο το παιδί. Θέλω να κάνω τώρα μία παράκληση. Παραδοχή. Τέλος πάντων, εκεί που πας και μπαίνεις. Θες να κάνεις. Ναι, πραγματικά έχω μπερδευτεί. Λοιπόν, μπαίνεις να κλείσεις εισιτήρια. Γιατί δεν γράφετε, ρε παιδιά, αν είναι πρωί, πτήση, βράδυ και μας βάζετε αυτά τα PM, AM που εγώ και ο Βασίλης τα μπερδεύουμε. Έκλεισε το παιδί. Ήθελε να φύγει βράδυ 10.30 και έκλεισε για πρωί 10.30. Παιδιά, το έχω πάθει κι εγώ. Και εγώ το μη μας μπερδεύετε. Εγώ γιατί δεν το έχω πάθει ποτέ, ρε παιδιά. Εσείς δεν ξέρω τι είναι. Κάτσε και τα ψάχνεις. Απλά ξέρω τη διαφορά AM, PM. Εγώ τα μπερδεύω και δεν είμαι μοναδική. Ορίστε και ο Βασίλης τώρα. Και πες τώρα ήταν κοντά. Πού να τα κλείνεις και μακριά, να χάνεις και πτήσεις. Δεν είναι τώρα. Βρείτε το λίγο εκεί πέρα. Γράφετε σωστά τις ώρες. Και μέχρι να γράψετε εσείς και να τα διορθώσετε, να μπερδευόμαστε, να σας πω να βάλετε Cheeky Carol Liquid Blush, που είναι το αγαπημένο μας προϊόν της Tommy G. Στην αρχή θα πείτε, τι ωραίο υγρό ρούζι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Δίνει και έτσι απόλυτο φυσικό αποτέλεσμα και υγιή εμφάνιση στο look. Αλλά μετά θα συνειδητοποιήσει ότι είναι για πολλά ακόμα. Μπορείς να κάνεις, ας πούμε, λάμψεις. Μπορείς να κάνεις contouring. Μπορείς να κάνεις. Να το βάλεις σαν σκιά. Σαν lip gloss στο στόμαγο, εγώ. Και λίγο στη μητούλα βάζεις και στο πρόσωπο. Δηλαδή το έχεις αυτό με στην τσάντα και είσαι βαμμένη όλη μέρα. Το φάσγω εγώ στο στόμα. Έτσι πω θα το φάω σίγουρα. Και 6 αποχρώσεις. Μπείτε το omg.gr να το πάρετε μόνο. Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα περί τίνος πρόκειται τώρα.
Ξέρετε το κιόλας, έχει ωραία γεύση. Ξέρετε ότι εδώ δεν μας άμε, ξεφτιλιζόμαστε μεταξύ μας, εσείς μας ξεφτιλίζετε, ναι, εμείς ξεφτιλίζουμε εσάς. Λοιπόν, για να καταλάβετε, μου στέλνουν για να καταλάβετε με τι ανθρώπους συνεργάζομαι πια στη νέα γενιά, στη νέα εποχή του Muppet Show. Έχουν ξεκινήσει και κάνουν φιγούρα τώρα για τη Μύκονο, γιατί είναι και μυκονιάτες τρομάρα τους, η Ιωάννα και ο Βασίλης. Ναι, ναι. Καλά, έχει ανεβάσει φωτογραφία ο Βασίλης, δεν ξέρω το καλό λιβάδι είναι, τι είναι, και λέει Τσίπουρο στη Μύκονο γράφει. Τσίπουρο στη Μύκονο. Και γράφει, απαντάει από κάτω η κουμπάρα. Δεν ξέρω τι ζωή τραβάνε στο Ελβενιζέλος. Έβαλαν την Άντζελα να πληρώσει 70 ευρώ, γιατί ενώ η χειραποσκευή. Για 70 ευρώ τώρα, ο από πάνω ανεβάζει Τσίπουρο στη Μύκονο. Και η από κάτω κλαίγεται για 70 ευρώ. Μα βάλαν την αδερφού μου να πληρώσει 70 ευρώ, γιατί ενώ η χειραποσκευή χώραγε κανονικά στο τρέιλερ αυτό, αλλά περίσευαν τα ροδάκια. Του ξεφτύλισε. Απαντάει ο άλλο από κάτω Μυκονιά τη. Ζώα ρε. Και τη γράφω από κάτω. Και τα από κάτω έχουν πολύ πλάκα. Είστε άφραγγοι, ψωροφαντασμένοι, αλλά σας αγαπώ. Δηλαδή κάθονται και κάνουν φασάρι, κάθονται και κάνουν φιγούρα για το τι παρήγγειλαν από το ίντερνετ. Πόσο πήραν την τάδε τσάντα, το τάδε ρούχο, πόσο ακριβό είναι. Θέλουν να τρώνε στα καλύτερα και να ντύνονται με τα καλύτερα, αλλά θα κάνουν τη φασαρία για 10 ευρώ. Τόσο τσίπηδες είναι οι άνθρωποι. Μου γράφει παιδιά στα πιο κάτω μηνύματα. Αχ, καλέ, δεν αντέχω. Πολύ πλέμπαλη στη Μύκονο. Μωρή μου λέει, έτρωγα και δίπλα μου ήταν η Μισ Σερβία με την κόρη της. Έλεος μου κάνει. Και του λέω, είμαι για πρωινό και έχω δίπλα μου τον Τάκη Καραγκούνια. Πας κόντρα του λέω, για να καταλάβετε. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει και εσείς τέτοιους φίλους, πολλό δε μάλλον τέτοιους συναδέλφους, αλλά για να καταλάβετε τι περνάω. Πριν περάσουμε στα gossip της Γογούς, να σας πω για το, μια που σας είπα για το Inventor, αυτό θα διαλέξεις, γιατί καταρχάς έχει 10 χρόνια εγγύηση. Δεν θα, πέρα από ένα καθαρισμό δηλαδή που θα το κάνεις εύκολα, βγάζεις τα φίλτρα, τα καθαρίζεις από τον επόμενο χρόνο και μετά, ή αν έχεις κανένα ζωάκι στο σπίτι βέβαια, γιατί μπαίνει τρίχα εκεί, δεν θα ξανασχοληθείς. Το client service της εταιρείας είναι εκεί. Λέω τα πρακτικά. Είναι η αιχμή της τεχνολογίας, πραγματικά, δηλαδή ό,τι υπάρχει, ό,τι επιτάσσει η γκατζετοφάση που αφορά τα κλιματιστικά, το Inventor την έχει. Φωνάζει Siri και ανοίγει. Είναι η πρώτη εταιρεία που έφτιαξε κλιματιστικό με το Siri, που να υπακούει σε φωνητική εντολή. Έχει επίσης την άλλη την τεχνολογία που σας είπα, το Breeze Away, που όταν είσαι απέναντι, δεν χρειάζεται καν να... Βαριέσαι. Δεν θες να κάνεις την πάντα γιατί σε χτυπάει το air condition. Όχι. Το air condition θα κάνει την πάντα. Καταλαβαίνω ότι σε χτυπάει και αλλάζει την φορά, την κατεύθυνση του ρεύματος. Αυτό συμβαίνει. Έχει αισθητήρα κίνησης εντωμεταξύ. Αν κοιμάσαι, αν σε παρύπνωση, αν δεν είναι κανένας, ρίχνει την λειτουργία στο minimum. Όλα αυτά από το Inventor, από την Inventor. Είναι επίσης καλέσθητο και σου δίνει την δικαιολογία που χρειάζεσαι να μην κουνήσεις τον πισινό σου καθόλου. Αυτό που έκανα εγώ τρεις μέρες. Τουλάχιστον θα νιώθεις ότι έχεις κάποιον μέσα στο δωμάτιο. Ναι, ότι σε προσέχει. Να πούμε καλή. Αν αρχίσει και πασπατεύει και το air conditioning, κορτσάκι μου, τώρα αυτό δεν είναι. Και να τελειώσω λοιπόν για το Vodafone TV. Έχει το House of the Dragon, έχει το Shogun, έχει το Dune το 2. Εγώ βέβαια ακόμη βλέπω Game of Thrones. Είμαι στα καλύτερά μου με τώρα. Τώρα μόλις έχουν φυλακίσει παιδιά των Tyrion, γιατί επιτέλους σκοτώσανε το βασιλιά τον Τζόφρι. Αυτό το εκνευριστικό. Αυτό που σε τσάντιζε. Το εκνευριστικό κολόπεδο. Έλα, έλα. Και με ωραίο τρόπο τον δηλητηριάσανε, ωραία όμορφα. Καπετανέικα, με λεβεδιά. Τώρα όμως. Σίγουρα πέθανε, θα εμφανιστεί ο Καραπέθανε. Το θέμα είναι ότι κατηγορούν τώρα τον Άνω. Τον Τίριον. Τον καλό. Και τον έχουν φυλακίσει. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα. Το δικαστήριο θα είναι από τον πατέρα. Βάλτε Vodafone TV να τα δείτε κι εσείς. Καλημέρα στη Σοφία. Λέει, είμαι τουριστικός πράκτορας σε online ταξιδιωτικό πρακτόριο. Δεν γράφουμε PM και AM. Είναι η ώρα 24ωρο. Ιστερόγραφο Δημήτρη, είσαι έρωτας. Και πάρα πολλοί μας στέλνουν ότι παιδιά και εμείς τον μπερδεύουμε το PM. Α, πάρα πολλοί μας στέλνουν Δημήτρη, είσαι έρωτας, νομίζω. Μπερδεύουν και αυτοί, δεν είμαστε μοναδικοί. Και η Νάντια το έχει πάθει. Αχ, παιδιά, λέει, σε γάμο σε Κύπρο. Και το θέμα ήταν ότι κι άλλοι τέσσερις μαζί μου, λέει, την πάθανε. Όμοιο στον όμοιο, κοπριά στα λάχανα. Είστε οι μάπες, είστε όλοι. Παιδιά, είναι δυνατόν να. Ένα πράγμα προσέχουμε στα ταξίδια. Και εγώ το έχω πάθει, αλλά δεν το έχω πάθει. Δεν μπέρδεψα την ώρα του ταξιδιού. Ξέρεις τι ώρα, το βλέπεις, το ξαναβλέπεις, το τσεκάρεις. Εγώ είχα πάρει λάθος εισιτήρια εξ αρχής. Πήρα δηλαδή για. Άλλη μέρα. Ναι, πήρα 20. Ήταν το τρίμερο, ήταν τρίμερο. Τις τρεις μέρες που ήθελα ήταν τέλος Αυγούστου. Και αντί να πάρω για 27-8, πήρα 27-7. Και πάω, εγώ δεν το πήρα ποτέ χαμπάρι. Και πάω κανονικά στο λιμάνι. Δεν σας το έχω πει. Ελέγχουν με το μάτι τα εισιτήρια, με περνάνε και όταν μετά περάσανε με το μπλιμπλίκι,
Το σκανάρουμε. Τι πάει για το σκανάρισμα. Είσαι και άτυχος γιατί πολλές φορές δεν περνάνε πάνω με το μπιμπλίκι όταν σε έχουν τσεκάρει κάτω. Ναι. Ναι, είσαι και άτυχος αυτό. Παιδιά μας έχουν στείλει φωτογραφία από την Αττική Οδό που λέει Αττική Οδός προς Μαρκόπουλο τώρα δεν κινείται τίποτα. Απίστευτη κίνηση, υπομονή, κουράγιο. Είμαστε εδώ για εσάς. Ο Βασίλης λέει καλημέρα μάπες μου. Καλημέρα Βασιλιά. Είσαστε οι καλύτεροι. Εσύ καλημέρα να πούμε και στο Μιχάλη μας φτιάχνετε την ημέρα και στη Θεονύμφη. Ωραίο όνομα Θεονύμφη. Πάρα πολύ ωραίο. Και ο Πέτρος. Μοναχή είναι. Όχι, δεν νομίζω. Ότι μπορεί να την κινήσει. Οκ, το ακούω. Παιδιά, λοιπόν, μπορείτε να βάλετε το ψυχολογικό του Βασίλη Καρά. Ευχαριστώ. Το βάλουμε. Έχουμε μια κρεμότητα το καλοκαιρινό να βάλουμε από Χατζηβραγκέτα. Όλα θα τα βάλουμε. Θέλετε να πάμε λίγο σε γκόσι. Ναι. Γκόσυπ και αρλούμπες με τη Γογό Φαρμάκη. Μπράβο Φέδων, μπράβο Φέδων. Σταμάτα, όπα, πάει ε. Ναι. Ωραίος, ωραίος ο Φέδων. Για να μην μας κοροϊδεύετε υπάρχουν και χειρότερα γιατί μας λέει η Μέρη. Το 2001 μπερδέψαμε με την κολλητή μου την ώρα με τα ευρώ. Μόλις είχαν μπει τα ευρώ και μπερδέψαμε την ώρα με τα ευρώ. Ήμασταν λίγο στο βουνό στη Σαντορίνη και βλέπαμε το πλοίο και κυλούσαμε και λέγαμε ρε φαντάζει να είναι το δικό μας. Είχα μια συντητήτρια, μην πω τώρα το όνομά της, η οποία είχαμε πάει κομβόι για μπάνιο όλοι μαζί, εκείνη οδηγούσε πίσω από ένα αυτοκίνητο και πίσω και τα λοιπά και τα λοιπά και τράκαρε. Ναι. Τράκαρε, φρέναρε δηλαδή απότομα και τράκαρε το πίσω. Και τη ρωτήσαμε γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε και λέει μπέρδεψε, ακούστε δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό, μπέρδεψε την κόρνα με τον γκάζι. Ήθελε να πατήσει κόρνα. Ήθελε να πατήσει κόρνα και πάτησε τον γκάζι. Και έφυγε μπροστά. Τέλειο, δεν το ακούσα αυτό. Δηλαδή μπέρδεψε το χέρι με το πόδι ουσιαστικά. Φαντάζομαι πόσο ταράχτηκε εκείνη την ώρα. Τι λέει, παιδιά, εγώ έχω πέσει τον μπροστινό, αλλά σε κίνηση, γιατί φτερνίστηκα. Και όπω φτερνίστηκα, πάτησα λίγο το γκάζι. Αλήθεια, λε. Και όπω φτερνίστηκα, πάτησα με το κεφάλι μου έτσι. Παιδιά, τώρα που το λέτε. Τίποτα, ούτε αλλάξαμε, τίποτα δεν έγινε. Ούτε κι άλλαξε τηλέφωνο, ε. Το άκουσα, το έστειλαν μήνυμα στον Sky τώρα κάπου, δεν θυμάμαι σε ποια από τι εκπομπέ που ακούω. Έφυγε τώρα, ακούστε να το επικίνδυνο. Έφυγε μπουκαλάκι, του αν λέγε ψέματα, δεν νομίζω. Έφυγε μπουκαλάκι κάτω από το κάθισμα νερού και πήγε μπροστά στο πεντάλ. Δεν το πέρδεψε. Και δεν, όχι, δεν μπορούσε να πατήσει. Δεν μπορούσε να πατήσει. Ναι. Αυτό με τα μπουκαλάκια, παιδιά, είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορούσε να πατήσει το φρένο. Ναι. Μην πω τώρα με τι το έχω πάθει. Είναι πολύ κακό αυτό που έκανα. Αλλά ήταν. Μπορεί και 15 χρόνια πριν. Τι έγινε. Μου φύγε το σκυλί και πήγε μπροστά. Πέρασε από, πώς κάτω. Πέρασε από κάτω. Ήταν πολύ μικρούλι. Και πήγε στο. Ναι. Το πάτησαν. Και πάτησε το σκυλί. Όχι, παιδιά, το δικό μου το σκυλί πήγε στο πετάλ μου. Όχι, λέω, το πάτησαν. Πήγαν να πατήσουν φρένο και το πάτησαν το σκυλί. Εκείνη οδηγούσε. Όχι, εγώ οδηγούσα. Πήγε στο μπάξι το σκυλί και μου έφυγε το σκυλί και πήγε μπροστά. Το πάτησε το σκυλί. Όχι, παιδί μου, το που κατάλαβα ότι κάτι είναι εκεί ουρά τη. Με την άρπαξα, αλλά σκέψω τώρα τι πανικό εγώ έπαθα εκείνη την ώρα που είδα τη ζέλα φεύγει μπροστά. Φλερτάρεις λίγο με το. Λοιπόν, έλα, πάμε. Τι έχουμε, τι έχει γίνει. Δεν έχω τσεκάρει τίποτα από gossip. Κι όμως, δεν έχω beef. Δεν έχω χωρισμό. Καλό αυτό. Έχω γάμο. Πολύ, να σου πω κάτι. Πολύ έρωτος και γάμοι τώρα τελευταία, ε. Ναι. Αλλά είναι τόσο ωραίο ζευγάρι, παιδιά. Να, καλά, λοιπόν, είπε η Σταματίνα ότι έκανε πρόταση γάμου ο Γιώργος Σαμπάνης στην Ιωάννα Σάρη. Είναι και πολλά χρόνια, είναι και τρελός έρωτας, παιδιά. Θυμάμαι τον Γιώργο Σαμπάνη, είχε έρθει εδώ στο μαραθώνιο και μου κάνει θύμισα μου το όνομά σου. Του λέω Ιωάννα. Αχ, μου λέει το αγαπημένο μου όνομα. Από την κοπέλα του. Χάρηκε εσύ, λες τώρα. Όχι, καλά, αφού ξέρω ο άνθρωπο ότι έχει σχέση. Βρέθηκαν παιδιά στη Μύκονο, ήταν χεράκι-χεράκι. Πιο διαχειτική από ποτέ, δηλαδή, όπως είπε και ο Πέτρος Νάζος το πρωί στη Σταματίνα. Μπράβο. Έδειξε και την κουμούτσα που είχε στο χέρι της. Όχι, από τον Πέτρο Νάζο μάθαμε ότι έγινε η πρόταση γάμου, γιατί όλο ο Χαζομάρης βγαίνει και λέει. Όχι, Χαζομάρης ο άνθρωπος τώρα. Μια φορά επειδή έγινε αυτό με την Τούνη. Όχι, δεν λέω για την Τούνη. Έχει έρθει από το συγκρότημα ο Τζόνας, ρε παιδί μου. Τζόνας Ρεμπεράδο. Ναι, περιέγραφε τη ζωή που είχε ο άλλος, ο Ζέιν Μαλίκ, που τα είχε με την Τζιτζι Χαντίντ, με πάρα πολλά μοντέλα κτλ. Και τη ζωή του. Τζόνας. Του, ναι, τα έχει μπερδέψει τελείως ο Δόλιος. Τελείως, ναι. Έρευνα τα βαριέσαι. Τέλος πάντων, με το καλό. Με το καλό. Δεν το λες με την καρδιά σου. Γιατί μωρέ. Τι να κάνω, πάω καλεσμένη. Τι να κάνω. Ωραίο τώρα. Ζευγάρι, πολύ ωραίο, με το καλό. Και είναι και πολλά χρόνια μαζί. Πολλά. Και πολύ ερωτευμένοι. Ναι, λοιπόν, λένε ζευγαρά. Τώρα, από μια παροιμία ή δεν κάνει. Θα την πω μισή. Όχι. Άλλος ο Θεός
του έπλασε. Ναι. Και άλλο. Μα τώρα. Αυτό είναι. Είναι φίλη μα η Λένα, πρόσχετα να πει. Όχι, βρε παιδί μου, λέω ότι αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτα. Να είπα και δεύτερη παροιμία. Μπράβο, το πα όλο με παροιμίε. Άκουσε ο Νίκο Μουτσινά ένα τραγούδι σε ένα μαγαζί που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Άρχισε να κουνιέται. Ένιωσε ότι έχει ένα θετικό vibe αυτό το τραγούδι. Άρχισε να το παίζει στην εκπομπή του. Το αμάρτησε. Ναι. Και έγινε viral. Και έγινε και χαμός μετά με τη Λένα Ζευγαρά. Κοίτα όμως που δηλαδή η Λένα Ζευγαρά το θυμάται και τον ευχαριστεί ακόμη. Ενώ η Μαλέσκου, όταν την είχαν ρωτήσει που σε έπαιζε. Όχι, λέει και το. Δεν χρωστάω λέει ευχαριστώ σε κανέναν εγώ. Στον εαυτό μου το χρωστάω το ευχαριστώ. Ναι. Εντάξει, θα ήταν και άδικο να έλεγε τώρα η Λένα Ζευγαρά ότι δεν το χρωστάει στον. Κοίταξε να δεις, δεν είναι και πολύ. Νίκο Μουτσινά. Όχι, θα μπορούσε να πει το τραγούδι ήταν δικό μου, πήγε καλά. Του άρεσε και τελείωσε. Και επειδή το άρεσε, ήταν καλό το κομμάτι, γι' αυτό του άρεσε. Καλά, εδώ εμείς ποιο τραγούδι βάζαμε συνέχεια κάθε μέρα, μου είχε πει στο μυαλό. Τι Μπανίστερ Τζου. Ναι, εντάξει, δηλαδή. Αν μη τι άλλο. Όχι, εγώ δεν το ήξερα το τραγούδι αυτό. Το παίζαμε εδώ πέρα 10 φορές τη μέρα. Ναι. Θέλω να πω ότι κάναμε. Και τώρα έβαλε ένα του Φίβου. Που έβαλε σε ένα βιντεάκι που ανέβασε. Το αυτή που περνάει. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Περιμένετε τώρα γιατί με έχετε. Βάλτε και αυτό. Τι μας αχ, ναι, βάλτε σε παρακαλώ. Ναι, όχι ναι, τώρα. Ναι, έλα. Λοιπόν, ο Γιώργος Λενός μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και είπε ότι όταν ήμουν σε πάνελ δεν το έκανα καλά. Λέει, νιώθα άβολα. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα. Mm-hmm. Και είπε ότι δεν είχα τηλεοπτικές προτάσεις με την έννοια να συζητήσουμε κάποιο συγκεκριμένο project. Απλά φίλοι με πήραν τηλέφωνο έτσι και με ρώτησαν από άλλα κανάλια τι θα κάνω και πώς θα συνεχίσω την επόμενη σεζόν. Προς τιμήν είναι που το λέει έτσι. Άλλωστε θα το πούλαγε. Τι να πουλήσει. Θα έλεγε, είχα προτάσεις. Τώρα το λέει πιο ήπια, ρε παιδί μου. Λέει στις συζητήσεις μου λέγανε τι θα κάνεις αυτό. Το υποτιμά τον εαυτό του. Θα μπορούσε να το κάνει όπως είναι. Προτάσεις για μια χαρά προτάσεις ο Γιώργος. Ρε παιδιά, ο τελικός ποτέ είναι του Survivor. Εμάς ρωτάς, η μισή σου παρέα εκεί είναι. Ναι, σωστά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν... Ελπίζω να του έχουν πάρει του ανθρώπου και έχω αρχίσει και στεναχωριέμαι που είναι εκεί και βασανίζονται. Εγώ άλλο σκεφτόμουν το πρωί που κάνα διάδρομο. Άκου τον έστω κι εγώ, άνχι που έχω. Πόσοι θα. Καταρχά αυτό θα γίνει στο γαλάτσι, δεν θα γίνει. Στο γήπεδο εκεί. Βέρε, κάτι μου στείλε ο αδερφός μου καλά, αλλά δεν τον ρώτησα πότε είναι τελικός κι εγώ. Ωραία. Πώς θα μαζευτεί κόσμος εκεί που δεν τους βλέπει άνθρωπος. Έλατε. Κοίταξε. Θα φέρουν κομπάρσους. Μόνο οι συγγενείς που θα πάνε από 20 άτομα που περάσανε, φτάνει. Ναι. Πάντως το καλό είναι ότι αυτή τη φορά, παιδιά, ο νικητής θα βγει από άθλημα. Το πιο δίκαιο. Θα γίνει ένα αγώνισμα και θα βγει. Θα αγωνιστούν, ναι. Α, ναι. Ναι. Ωραίο. Ναι. Για να το παρακολουθήσει και κανείς. Γιατί άμα ήταν μόνο τηλεφωνικές. Ναι, βέβαια, γίνω λίγο τσούχτρα. Μπορεί κάποιο άθλημα να ευνοεί κάποιους παίκτες. Δεν ξέρω, απλά λέω. Εντάξει. Κάποιος είναι καλός ναι. Στους κρίκους, κάποιος είναι καλός σε άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε. Ναι, δηλαδή ένας μπασκετμπολίστας και που γίνεται το αγώνισμα με καλά, μπάσκετ. Θα το μελετήσουν λίγο τι θα βάλουν. Ναι. Η Ναταλία Γερμανού επίσης μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και είπε ότι κάνω επαγγελματικούς απολογισμούς κάθε εβδομάδα. Καλό αυτό. Μπράβο της. Λέει, θέλω να ακούω, λέει, τα στραβά μου, να τα διορθώνω και να εδώ μας λένε ότι αύριο είναι ο τελικός του Survivor. Α, ωραία. Α, ναι, γιατί είναι και ο Θάνος ο Κάπας είχε εξαφανιστεί από τον γκρουπ γιατί είναι σκηνοθέτης εκεί. Ναι. Και επίσης, παιδιά, τη ρώτησαν για το αν θα συνεχίσει η Ευελίνα Νικόλιζα και είπε ότι ρωτήστε την ίδια. Εμένα θα μου άρεσε να δώσει η Ναταλία μια απάντηση, καθώς είναι και παρουσιάστρια. Καλά. Η αλήθεια είναι πως ήταν διαφορετική η απάντηση, ας πούμε, για τον Πανόπουλο. Για τον Πανόπουλο είπε ότι είμαστε σε καλό δρόμο, μάλλον θα πάνε όλα καλά. Ενώ για την Ευελίνα είπε ρωτήστε την εκείνη. Ναι. Που σημαίνει ότι έχουν φτάσει σε κάποιο αδιέξοδο οι συζητήσεις ή ότι εκείνη έχει ζητήσει να φύγει και λέει η Ναταλία. Ρωτήστε να σας το πει εκείνη, ναι. Πάντως και για την Ελιάνα Χρυσικοπούλου είπε πάρα πολύ καλό λόγιο που θα την ήθελα πάρα πολύ λέει, στην εκπομπή μου. Αν καταφέρει λέει, με τις οικογενειακές της υποχρεώσεις της, εννοείται πως είναι ευπρόσδεκτη. Ναι, ναι. Και έχει αυτό που... το θέμα που είναι, έχει τα παιδιά της ο κύριε. Ναι, και η Ελιάνα είναι σαφής. Η προτεραιότητα στα παιδιά όπως και όλων, αλλά βέβαια. Το λέει ξεκάθαρα. Ακόμα ότι δεν είναι ένας λόγος παραπάνω όταν μια γυναίκα είναι χωρισμένη, επειδή το βιώνω τα Σαββατοκύριακα, επειδή ένα Σαββατοκύριακο το έχει ο μπαμπάς, η μαμά, τώρα το Σαββατοκύριακο που της είναι μαμάς, να το έχεις, να λείπεις, δεν βγαίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα το Σαββατοκύριακο που λες, α, είναι Σαββατοκύριακο, δουλεύω δύο μέρες. Γιατί ουσιαστικά δουλεύεις όλη τη βδομάδα, γιατί δουλεύεις και τις καθημερινές. Ναι, εμένα το λες. Είναι Σαββατοκύριακο στον αέρα. Δεν είναι ότι κάθεσαι. Το έχω ζήσει από τα πιο σκληρά πράγματα για δύο λόγους. Αφενός γιατί δουλεύεις κάθε μέρα, 7 στα 7 που λένε. Αφετέρου διότι όταν όλοι. Δεν είναι το ίδιο το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο είναι όταν όλοι κάθονται. Αυτό είναι και πράγματα δουλειά. Αισθάνεσαι κιόλας ότι οι υπόλοιποι κάνουν κάτριμπ. Κάθονται, πάνε ναι. Διακοπές, πάνε διήμερα, και για μπάνιο. Και δεν ισοσταθμίζεται με το να μην δουλεύεις τις καθημερινές. Γιατί αντίστοιχα, όταν εσύ κάθεσαι τις καθημερινές, οι άλλοι δουλεύουν, οπότε δεν έχεις τι να κάνεις. Δεν έχεις να πας κάποιον να πας μια βόλτα, να πας να τον δεις κτλ. Κάθεσαι σπίτι σου κι εσύ. Όταν οι άλλοι, γιατί οι άλλοι δουλεύουν. Τι με κοιτάζεσαι σαν. Τώρα θα έλεγα κάτι, αλλά δεν θέλω να το πω. Θα συνεχίσω με τον Γιώργο Θεοφάνου. Θα σου λέγω τι. Δεν έχω δουλέψει με την Μπεκατόρου. Σουκού. Ναι. Ναι, καλέ.
Δεν το θυμάμαι. Για πες. Δεν σε έβλεπα τότε. Ο Γιώργος Θεοφάνους ήταν καλεσμένος στην Κατερίνα Καινούργη, στη Σούπερ Κατερίνα, και είπε, παιδιά, για την Νατάσα Θεοδωρίδου, ότι δεν μιλάμε, λέει, με την Νατάσα Θεοδωρίδου. Πόσα χρόνια δεν μιλάνε? Πολλά αυτό το. Πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Ναι, ναι. Είχε δεν τα είχαν βρει κάποια στιγμή. Η μεγάλη. Αυτοί είχαν τσακωθεί και τα βρήκανε. Ναι. Μπράβο. Νομίζω με πρωτοβουλία του Γιώργου, αλλά εν πάση περιπτώσει τα είχαν βρει. Εντάξει, ήταν ψυχραμένοι. Και μετά έγινε αυτό με το φεγγάρι. Που έδωσε ο Γιώργος τα δικαιώματα του φεγγάρι μου να ψάξει. Σύγχρονο στη διαφήμιση, ναι. Στη διαφήμιση. Και είπε τότε η Νατάσα ότι εγώ έτσι, ότι τόσο που το ευτέλησε, ας πούμε, το κομμάτι. Δεν θέλω να το ξαναπώ. Ναι. Και τότε είχε γίνει το. Πάντως είπε ότι έχει πει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λέει, δεν ξέρω αν θα τη ξανά έγραφα, λέει, δίσκο. Πάντως λέει δεν θα πάρει τηλέφωνο η Νατάσα, λέει, γιατί γενικά δεν παίρνει ποτέ τηλέφωνο. Εντάξει, τώρα. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε. Εγώ πάντως με ανθρώπους που δεν μιλούσα στο παρελθόν, εγώ χαίρομαι να τα ξαναβρίσκω μετά από χρόνια. Εσύ είσαι ικανή να έχει τσακωθεί επίτηδες για να χαρείς μετά από χρόνια που θα τα ξαναβρεις. Αυτό είναι το κακό. Τέλος πάντων. 6, 9, 8. Τελειώσαμε. Ναι, 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 τι ήθελες κι άλλο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μάπες μου. Σήμερα, σήμερα μας λένε ότι είναι ο ημιτελικός του Survivor και αύριο τελικός. Okay. Κοίτα, μη μου φύγεις, Κατερίνα, η κόρη του Γιάννη Πλούτερχου, έτσι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Έχει βγάλει πολύ ωραία τραγούδια. Προσεγμένα τα βήματά της, ένα-ένα. Πολύ. Πολύ. Πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς. Βέβαια. Με την έννοια ότι είναι αυτό που λέγαμε κατ' επέκταση την περασμένη εβδομάδα για το μεταξύ σοβαρού και αστείου που μιλούσαμε για το ότι κουκουβάκια πάντα το παιδάκι του το βλέπει πολύ όμορφο. Και λέγαμε για το όμορφο στη γκούνια, μάλλον άσχημο στη γκούνια, όμορφο στη ρούχα κτλ. Κτλ. Και λες ότι. Είναι ευθύνη της οικογένειας, όχι μόνο αν είσαι ταλαντούχος να σε στηρίξει, αλλά και αν δεν είσαι να στο πει. Βέβαια. Για να μην έχεις. Να σε προστατεύσει. Ακριβώς. Γιατί ειδικά σε μια δουλειά που έχει να κάνει με την έκθεση και με τη χλέβη ενδεχομένως και την κριτική του κόσμου, θα πρέπει να σε προστατεύσει από το να στεναχωρηθείς για κάτι που πραγματικά δεν μπορείς να υποστηρίξεις. Και κακά τα ψέματα, τα παιδιά των καλλιτεχνών δέχονται και περισσότερη κριτική και σύγκριση με τους γονείς. Οπότε είναι διπλή στήριξη της οικογένειας του Γιάννη. Όχι μόνο φυσικά. Έχοντας μεγάλο μερίδιο και η σύζυγός του. Πώς το λέτε, Μαρία. Η Μαρία. Σωστά. Και να βοηθήσουν, αλλά και αν δεν. Ευτυχώς αυτή δεν είναι η περίπτωση. Και μάλιστα θυμάστε που μεταξύ του Βαροκιαστίου μας είχε πει και ο Γιώργος ο Κακοσέος ότι ο καλήφωνος της οικογένειας είναι ο άλλος, ο μικρός. Που δεν τον έχουμε ακούσει ακόμα. Δει ακόμη. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν διπλή ευθύνη. Ένα να στηρίξουν το ταλέντο, αλλά και αν δεν υπήρχε το ταλέντο, πάλι να είναι δίπλα στα παιδιά. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό και αυτό. Βέβαια. Ρε παιδί μου, και ωραίες φωνές και ωραία παιδιά. Δηλαδή όλοι. Πολύ, πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα, Μάπες. Επειδή ξέρετε ότι το Μάπες Show είμαστε εμείς. Είσαστε εσείς, είμαστε όλοι. Μάπες είναι τα μικρόφωνα, συνηθίζουμε να λέμε. Φέτος θα κλείσουμε, συνηθίζουμε κάθε χρόνο να κλείνουμε από κάπου διαφορετικά. Γιατί? Για να μπορέσουμε να έρθουμε να φέρουμε το ραδιόφωνο, ειδικά το My Radio που είναι και νεαρό ραδιόφωνο, κοντά σε όλους σας. Δεν το κάνουμε για να κάνουμε διακοπές. Γι' αυτό και είχαμε, ρε παιδί μου, λίγο τύψεις όσο ήμασταν και στη φιλοξενία της Greek Hotel, γιατί θέλαμε να βγαίνουμε και έξω και είπαμε ότι, ότι από εδώ και πέρα θα προσπαθούμε να βγαίνουμε και έξω για να βλέπουμε το μέρος. Όμως και στην Greek Hotel είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους που έμεναν εκεί, που φιλοξενούνταν και έτσι κάναμε την επαφή με τον κόσμο όπως θέλαμε. Φέτος λοιπόν είπαμε να πάμε στην Τίνο. Στην Τίνο λοιπόν έχουμε κανονικό να είμαστε στη φάση που κανονίζουμε πώς και τι και τα λοιπά. Θα έρθουμε σε πλήρη επαφή με τους ανθρώπους, με τους εργαζόμενους, με τους ανθρώπους που δουλεύουν σε ζών. Προτεραιότητά μας είναι οι Μάπες που είναι πιτσιρικάδες και έχουν φτιάξει τις οικογένειές τους εκεί. Έχουν χτίσει τις επιχειρήσεις τους, παίζουν τις μουσικάρες τους. Θα μιλάμε με τέτοιους ανθρώπους, με παραγωγούς, με νεαρούς οι οποίοι επέλεξαν να φύγουν από την πρωτεύουσα και να κάνουν τη ζωή τους και να βρουν το δρόμο τους σε ένα νησί ευλογημένο όπως είναι η Τίνος. Οπότε, τώρα ξέρω, δεν ξέρω τι έγινε μέσα στο λαιμό μου αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση. Ρούφιξες κάτι. Δεν ξέρω τι έγινε. Κλάτσωσες κάτι άσχημο. Τον ρούφιξες. Ένα μπάμπουρα. Ένας μπάμπουρας μπήκε μέσα στο λαιμό μου. Τέλος πάντων, σημασία έχει λοιπόν ότι εμείς δεν πάμε για διακοπές εκεί. Πάμε για να συνεχίσουμε άλλη μια πτυχή, να εφαρμόσουμε και να βιώσουμε και να ζήσουμε άλλη μια πτυχή του Μάπες Show. Εκεί λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά, άλλη μια απόδειξη ότι δεν πάμε για διακοπές. Εντάξει, δεν θα κλαφτούμε κιόλας που θα πάμε στην Τίνο να περάσουμε πολύ ωραία. Είναι να πάρουμε και εσάς μαζί μας. Οπότε να ξέρετε ότι από την πρώτη του μηνός θα ξεκινήσει ένας διαγωνισμός. Τρελαθώ. Γρήμισε πολύ. Αυτή λοιπόν, είναι η δηλώση συμμετοχή. Θα ξεκινήσει ένας διαγωνισμός για να σας πάρουμε μαζί μας.
Όχι σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο, στο Αιωλής. Το Αιωλής είναι, θέλω να μπείτε να το δείτε, Αεωλής. Είναι αυτό που και εγώ προτιμώ αυτές τις λίγες ημέρες που πηγαίνω στην Τίνο κάθε χρόνο για να προσκυνήσω. Εκεί θα μείνω, είτε είναι μία μέρα, είτε είναι μία βραδιά, είτε είναι δύο. Είναι ένας χώρος πολύ όμορφος. Η ιστορία του, η πολύ ενδιαφέρουσα, είναι ότι ήταν το σπίτι του. Εκεί, μάλλον στην έκταση αυτή, ήταν το σπίτι του φίλου μου, του Θάνου του Παράσχου, του γιατρού της Έμπιο, της κλινικής Έμπιο, που έχει βοηθήσει πάρα πολλές γυναίκες. Να φέρουν στον κόσμο τα παιδάκια τους. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας φιλοξενούσε λοιπόν τότε. Το έκανα παρέα με τον Γιώργο, τον Λιάγκα. Και κάποια στιγμή το κάνει, μου λέει, θα το κάνω ξενοδοχείο. Και του λέω, καλά ρε Θάνο, του λέω, πώς σου ήρθε και το κάνεις ξενοδοχείο? Μου λέει, όταν σας παρακαλούσα να έρθετε και δεν ερχόσασταν. Τώρα θα πληρώνετε για από πάνω. Είναι πολύ μελετημένο, είναι πολύ όμορφο. Είναι στον τριαντάρο της Τίνου το Αιωλής. Είναι κάθε γωνιά, την έχει φανταστεί ο Θάνος και κάτι διαφορετικό. Έχει, ρε παιδί μου, το εστιατόριο, έχει το. Είναι αυτόνομες σουίτες με φοβερή θέα. Μπείτε στο ίντερνετ να τις δείτε. Είναι 30 στρέμματα ελαιώνας, βουδιαστή, αμπελώνες. Έχει ένα ψιθυριστό ριάκι εκεί που περνάει. Είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία και πολύ γραφικά. Είναι τόσο ωραία εντωμεταξύ φτιαγμένο το ξενοδοχείο. Είναι στην πλαγιά του. Είναι στην πλαγιά. Όλα τα δωμάτια έχουν θέα θάλασσα. Θα βρείτε την ηρεμία σας. Είναι ο χώρος που μπαίνεις και λες, Παναγία μου, εδώ θα ηρεμήσω. Η γραφική περιστερώνει. Έχει τρομερή θέα. Ναι. Είναι φανταστικά. Είναι φανταστικά. Έχει εκεί βέβαια άλλη αγαπημένη μας φίλη και πρόσχαρη και καλός άνθρωπος, και εκείνη και ο άντρας της, είναι η Μάγκη Ταμπακάκη, που έχουν φτιάξει το Ναπουλέ, το καλύτερο ιταλικό εστιατόριο που σας έχουμε πει, που είναι στη Βάρη. Έχουν φτιάξει Ναπουλέ μέσα στο Αιωλής. Και αυτό, και τώρα βλέπω εδώ και μασάζ. Εγώ δεν κάνω μασάζ, θα κάνει κουμπάρα. Και εσείς. Μασάζ λέει στο Αιωλής. Χαλαρώστε και αναζωογονηθείτε στο Αιωλής Τίνο Σουίτς. Μια όαση χαλάρωσης και αναζωογόνησης περιμένει στο Αιωλής Τίνο Σουίτς στη γραφική Τίνο. Τσεκάρετε το. Λοιπόν, από την επόμενη εβδομάδα, από την πρώτη του μηνός, θα κάνουμε αυτό το διαγωνισμό που κάνουμε με τις άθλιες ερωτήσεις της γεωγραφίας και θα πάρουμε μαζί μας λαό. Πότε θα είναι, γιατί θα το ρωτήσει, όχι για μένα, για τη φουκαριά, τη μάνα μου. Λοιπόν. Πότε θα είναι αυτό? Από την πρώτη του μηνός. Ναι. Μέχρι, κάτσε να σου πω, μέχρι 19. Και πότε θα έρθουνε? Τέλεια. Εντάξει, έχουμε, θα πάρουμε λαό μαζί. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στη Βαρβάρα. Το καλύτερο λέει το έχει κάνει ο αδερφός μου. Έχει κλείσει ξενοδοχείο στην Αυστρία. Παίρνει το τρένο, πάει κύριος και του λένε, συγγνώμη κύριε, η κράτησή σας είναι για του χρόνου. Εγώ το έχω πάθει αυτό με τα σήματα. Έδωσα σήματα για οδήγηση και πήγα λάθος μέρα. Και ενώ πέρασα και μου λέει, ναι, αλλά είναι άκυρο. Λέει, δίνεται αύριο. Από την αρχή αυτό το δίπλωμα σε πήγαινε στραβά. Ναι. Εγώ τυπικά δηλαδή απέτυχα και στην πορεία και στα σήματα. Στα σήματα γιατί πήγα λάθος μέρα και στην πορεία. Σε κόψανε. Ναι. Άχρε, αφού φρέναρε ο οδηγός στην πεταλιέρα, το πήγαινα σε κάτω σκουλοδίνη. Ναι, όχι. Μα γιατί μου λέει τσέκαρε και αριστερά. Ήταν ένας δρόμος, μου λέει, τσέκαρε και αριστερά και δεξιά. Εντάξει, ήταν μονή κατεύθυνση στους δρόμους. Δεν υπήρχε λόγος να τσεκάρω και αριστερά και δεξιά. Τέλος πάντων, και όπως το στρίβω και κοιτάω και από την άλλη πλευρά, παρακοίταξα αριστερά και ξέχασα να κοιτάξω ίσια. Να πούμε καλημέρα και στον Τζορτζ που λέει, έλα παιδιά, περιμέναμε λίγο πολίτρια για σεζόν στη Ζάκυνθο και μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει, έφτασε Λευκάδα, ελάτε να με πάρετε. Τι Λευκάδα, Ζάκυνθο είμαστε. Αυτό ρε, δεν το. Εμείς, ρε παιδιά, σας αγαπώ. Πόσο αφηρημένοι είμαστε. Δεν την ξέρετε αυτή τη φοβερή την ιστορία που θα την πω πάρα πολύ γρήγορα. Που είναι, είμαστε στην Τίνο και η Σάσα, η Σταμάτη, έχει φαγωθεί να πάει στη Μύκονο. Είχε φάει τώρα την Πετριά, ναι, έστω για μια μέρα. Είχε κανονίσει να πάει με την γυναίκα του Θάνου, την Τίνα. Και την πουλάει την τελευταία στιγμή και ποιος θα την πληρώσει, ο Ουγγαρέζος. Έλα μια μέρα, πιάνει και ο Λέγκας και μου λέει, έλα πήγαινε παρέα της. Να πάμε να κάνουμε μπάνιο στο καλό λιβάδι και να γυρίσουμε. Εγώ δεν είχα καθόλου, ούτε πιλάλα είχα, ούτε, όχι τι, δεν σνομπάρω, δεν ήθελα να ταλαιπωρηθώ. Πηγαίνουμε τέλος πάντων, ταλαιπωρούμαστε πάρα πολύ. Εκεί έγινε και η φοβερή ιστορία με τον Άγιο Εφραίμ που ψάχναμε ταξί και λέει Σάσα. Είναι γιατί μόλις πας στο λιμάνι της Μυκόνου το καινούριο, όλοι έχουν κανονίσει το τρανσφερ, ναι, τους. Οπότε είχε φύγει το καράβι, είχαν φύγει όλοι και τα ταξί και τα είχαν τελειώσει και δεν υπήρχε τίποτα να σε πάει πουθενά. Και καθόμαστε εμείς τώρα σε ένα παγκάκι. Και λέει, Σάσα, θα προσεγγιθώ. Λέει, εγώ λέω στον Άγιο Εφραίμ, τη λέω, σε παρακαλώ, μην πιάνει τώρα. Δεν ξέρω, να βρούμε ένα ταξί μωρή Σάσα. Και σκάει ένα γκρι ταξί άσχετο, και του κάνει σήμα η Σάσα. Ναι, περνάει από μπροστά μας, λέει, αυτό μας κάνει σήμα ότι πάω να αφήσω κάποιον. Και έρχομαι να σας πάρω. Και όντως ήρθε και με το που μπαίνουμε μέσα, παιδιά, βλέπουμε στο τέτοιο την εικόνα του Αγίου Εφραίμ. Σταμάτα τώρα, μου σηκώθηκε το πετσί. Ναι.
Α, δεν κάνεις αποτρίχωση. Όχι, συγγνώμη. Το πετσί είπα. Καθόμαστε. Sorry. Και του κάνουμε πλάκα και του λέμε, μας κατάλαβε ο άνθρωπος, και του λέμε, ρε παιδί μου, ότι σας έστειλε ο Άγιος Εφραίμ, ας πούμε, γιατί είχε. Και ανοίγει το ντουλαπάκι και έχει εικόνα του Αγίου Εφραίμ και το βίο του Αγίου. Φοβερό. Απίστευτο. Εκεί έγινε αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει πηγαίνουμε στο καλούπι. Και έρχεται η ώρα να επιστρέψουμε. Είναι αυτό το καράβι που. Το Τίνος Μύκονος είναι μισή ώρα. Ναι. Λοιπόν, και είναι αυτό το καράβι που αφήνει και φεύγει. Οριακά δένει. Δηλαδή μία που δένει με μεγάλη. Καλή, μερικές φορές δεν καταλαβαίνω ποτέ. Ναι, λες και. Ναι. Και είμαστε εκεί, χαζολογάμε, είναι και το πλήρωμα, λέμε βλακίες κτλ. Εγώ βλέπω στο παράθυρο ότι ακόμη έχει για το μόλο της Τίνου. Φτάνουμε, αλλά περιμένω την αναγγελία. Ότι ετοιμαστείτε για να κατεβείτε. Και σε κάποια φάση, όπως μιλάμε, ξαναβλέπω έξω και είμαστε πιο μακριά. Και λέω, τι έγινε. Και λέει, φύγαμε. Και λέει, τι φύγαμε. Λέει, πάμε Ραφίνα. Και του λέω, όχι, δεν είναι Ραφίνα. Λέω, μας περιμένω στην Τίνο, λέω, πρέπει να κατέβουμε. Και μου λέει ένας ένστολος εκεί πέρα, μου λέει, τώρα δεν γίνεται. Το πλοίο δεν γυρνάει ποτέ. Εγώ είμαι Ελληνάρας, όχι από λόγω δουλειάς γνωστός. Ως Ελληνάρας, εντάξει, μπορεί να το γυρίσει το πλοίο. Σιγά, έχουμε πρόβλημα, λέμε. Με τίποτα. Και μας αφήνει στη Ραφίνα και παίρνω τηλέφωνο του Κακομοίρη, τον πατέρα μου και τη μάνα μου, ήρθαν με τον Ταϊχάτ στο Τέριος. Μας μαζέψανε. Από εκεί είναι που λέει η Σάσα ότι έχει κοιμηθεί σπίτι μου και τη σκέπαζα. Και τη σκέπαζα για να αυτό. Γιατί ξέρετε τι έγινε. Μόλις συνειδητοποιώ. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που όταν υπάρχει το πρόβλημα. Και τι να κάνει και αυτός ο Άγιος Εφραίμ, δηλαδή σας βρήκε τα ξεπού να σας πάει πάλι. Δεν να πάρει και το πιδάλιο. Και τα πράγματα είχαν μείνει τίποτα. Να πάρει και το πιδάλιο. Δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε μόνο τα μαγιό μας. Δημήτρη. Όχι, τα μαγιό γιατί είχαμε πάει για μπάνιο. Αυτό λέω, τα πράγματα ήταν τίποτα. Στην Τίνο, στο Λιάγκα. Στο σπίτι του Λιάγκα. Ναι, ναι, και φτάνουμε λοιπόν στο. Το θέμα ποιο είναι ότι. Εγώ, το θέμα είναι στο πλοίο. Μόλις συνειδητοποιώ ότι πάμε πια Ραφίνα, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που με ξέρετε που όταν σκάσει το πράγμα, το πρόβλημα, λέω τώρα τελείωσε. Τώρα πάμε να δούμε πώς θα το λύσουμε. Δεν γίνεται, δηλαδή, δεν κάθομαι πάνω από τη χυμένη καρδάρα να κλαίω το γάλα. Λέω τώρα από εδώ και πέρα να πάρω τους γονείς μου, να έρθουν να μας πάρουν, να δούμε που θα πάμε να κοιμηθούμε, πώς θα κοιμηθούμε κτλ. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου πια από τη στιγμή που μου είπε αυτός ότι δεν γυρίζει το πλοίο πίσω. Έλα όμως που η Σάσα δεν μπορεί να το διαχειριστεί. Και πιάνει τα πόδια της σε εμβριακή στάση, αρχίζει να κλαίει, να φωνάζει. Είχες και αυτά τώρα. Πιέστηκε πολύ. Ναι, ναι. Εντάξει, μετά την ηρεμήσαμε και κάναμε. Για αυτό μη σου τύχει. Και μωρέ, όλοι έχουμε κάνει καφέ. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι να πεις, το παίρνω χαμπάρι, ότι θα έρθουν να με πάρουν κτλ. Έχεις μπροστά σου και το ταξίδι. Βέβαια. Που είναι 3-4 ώρες πόσο ήταν. Και έχεις αφήσει και τα πράγματα στο νησί. Συγγνώμη που γελάτε. Πάντως, εντάξει, όλους μας έχει τύχει. Παιδιά, με την αδερφή μου τη Μαρία στο Λονδίνο, φεύγουμε από Χίθρο και εμείς έχουμε πάει Λούτον. Προλάβατε. Πού να προλάβουμε, πλάκα κάνεις. Το Λούτον είναι και μακριά. Λούτον ήθελα το EasyJet. Βέβαια. Όχι, δεν φεύγαμε με EasyJet. EasyJet είναι. Ναι, EasyJet είναι στο Λούτον. Αλλά εμείς φεύγαμε με British. Μάπως μου, ωραία θέλω. Ήταν όλο λάθος. Θα το πιάσουμε αύριο που θα είναι και ο Βασιλάκης εδώ. Εγώ δεν θα είναι. Και θα λέμε τέτοια ευτράπελα που συνέβησαν. Θα πάω στην Τίνο να σας περιμένω. Σε ταξίδια. Για να μην σας γίνονται, αν έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο πάντως, για να μην έχετε ευτράπελα, να ξέρετε ότι έχει το Charge Spot, το Powered by Protergia, που είναι ένα ολόκληρο σύστημα σημείων, πάνω από 900 σημεία φόρτισης σε όλη την Ελλάδα, που μπορείτε να τα εμπιστευτείτε μέσω της Protergia να φορτίζετε το αυτοκίνητό σας. Ορίστε. Επίσης θέλω να πάτε και να επισκεφτείτε την επανεμφάνιση της Protergia, εκεί ήταν πάντα, αλλά τώρα με τα καλά της, τα πορτοκαλιά της, γιατί ενέργεια σημαίνει Protergia, και να τσεκάρετε όλα τα προγράμματα τα οποία εκείνοι θα σας εξηγήσουν, θα σας πούν τι σας κάνει και τι πραγματικά αρμόζει στις δικές σας ανάγκες. Υπάρχουν τα value programs τα οποία είναι ένα και ένα για τον καθένα ξεχωριστά από εσάς. Πριν κλείσουμε, να μας έχει στείλει μήνυμα η Αγάπη και λέει: καλημέρα, μάπες μου. Στο Ιωλής είχαμε μείνει στο ταξίδι του Μέλιτο στο εξωτερικό. Όχι, ρε παιδί μου. Είχαμε μείνει στο ταξίδι του Μέλιτο το 2019. Είναι πολύ ωραία. Ορίστε, και η Ζεβέλη να βάλω το Θανάση να παίξει. Βάλω ναι. Τον Κακομοίρη. Άρε τον άνθρωπο αυτό. Πανέμορφο, λέει. Είχαμε τότε την ιδιωτική πισίνα και ειλικρινά περάσαμε πανέμορφα και από τιμές για αυτά που προσφέρει είναι αρκετά οικονομικό. Και έχει δίκιο. Γιατί προσφέρει πολύ τέλεια. Είναι και ωραίος χώρος. Έχει σημασία. Εγώ γι' αυτό σας το είπα. Δεν σας το είπα και κουτσομπολιό ότι ήταν σπίτι πριν. Κάποιος δηλαδή έκανε το σπίτι του εκεί και έχει αυτή την ωραία την άβρα. Δεν έχει το. Αυτό είναι πάρα δεν πολύ ωραίο. Σε ξενοδοχείο που νιώθει άβολα, α πούμε, ή ότι ξέρει.
Τι φάτσες είναι αυτές που παίρνει. Και είναι η κάθε, το κάθε, η κάθε σουίτα, το κάθε δωμάτιο είναι ξεχωριστό. Δηλαδή δεν έχεις δίπλα τον άλλον, μπορεί να κάνει φασάρια. Είναι, είναι αυτόνομα δηλαδή. Εντάξει, και λίγη φασαρία και να κάνει κάποιος δεν πειράζει. Ανάλογος ποιος είναι βέβαια. Λοιπόν, μονολογεί. Παραμιλάνε οι αστεφάνωτες εδώ, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε για τα τελευταία μήνυμα των μαπών και να ετοιμάσουμε σέριφο. Ευχαριστώ. Ελάτε. Να πούμε καλημέρα στον Παναγιώτη μας. Καλημέρα του χρόνου, λέει ρε παιδιά. Ελάτε, Λάρισα, που μας το έχει υποσχεθεί. Πραγματικά στη Λάρισα το χρωστάμε. Στη Λάρισα, να πάμε. Σας το χρωστάμε, πραγματικά. Πάντως, να ξέρετε, και είναι προς τιμήν της αυτό, επειδή δεν τα καταφέραμε με το εμπορικό, έτρεξε. Εμείς δεν κάναμε τίποτα. Και επειδή σας είπα, ήταν ένα κόστος που προβλέπεται για να μπορέσουν και εκείνοι να δώσουν λόγο πάνω ότι δεν πήγαμε διακοπές. Μας πληρώσαν να πάμε να κάνουμε εκπομπή εκεί. Δεν το βρίσκαμε. Εμείς για καλό ήθελαμε να πάμε, αλλά είναι κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να που προβλέπονται. Να μην είστε πολύ λόγο τώρα και σας ζαλίζω. Είναι προς τιμή του εμπορικού μας και της Κωνσταντίνας μας και της Μαρίας και όλων των παιδιών που ακόμη το παλεύουν. Και τώρα έχουν βρει ένα άλλο τρόπο και θα το κάνουμε. Το τάξαμε, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε, ναι. Όπως λέει και όπως λέει και στο Game of Thrones, οι Lannister πάντα εκπληρώνουν τα χρέη τους. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, ρε Μαπόνια, μου λείψατε χθες. Να ξέρετε, ασυναίσθητα έβαλα ακουστικά στη δουλειά για να σας ακούσω και μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν θα βγείτε, ξενέρωσα. Και λέει, θα ήθελα τη βοήθεια από όλους τους μάπες. Άκου τώρα τι θέλει ο φίλος μας. Ναι. Θέλει να δει πάλι τη σειρά αυτή, το One Tree Hill, που εγώ το βλέπα φανατικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Τι τρίχες? Όχι ρε, One Tree Hill, φίλοι για πάντα. Είναι παλιά σειρά στην τηλεόραση. Παλιά, εντάξει, τώρα πριν από 15. One Tree Hill. Αποκλείται να μην το ξέρεις αυτό. Ήταν τύπου λίγο μετά το Baywatch και το Beverly Hills και όλα αυτά. Πολύ ωραία σειρά. One Tree Hill. Αν μπορεί κάποιος να μου πει, λέει, που μπορώ να το δω. Αν κάποιος μάπας ακούει και ξέρει αν έχει βγει κάπου σε DVD οτιδήποτε, να το πει στον Γιώργο μας. Both on the basketball court. Ο Ανδρέας είναι ο Τηλιγάδας, λέει, και εγώ το βλέπα. Αλλή μόνο. Πετάχτηκε. Πετάχτηκε η πορδί. Λοιπόν, μάπες μου. Αυτή είναι φίλος μας. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, λέει. Νάτο και η Κωνσταντίνα λέει: τέλεια σειρά, λέει, την έβλεπα και εγώ φανατικά. Ηρέμησε, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, μάπες, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Λάου-λάου σας πήραμε μετά από τριήμερο. Νομίζω δεν έχετε παράπονο και εσείς εμάς. Μάπες είναι τα μικρόφωνα. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο 7 ώρα το πρωί. Η Ιωάννα Λαϊού ήταν δίπλα μου. Δημήτρης Ουγγαρέζος. Η Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Η Γογό Φαρμάκη και η Αμάντα Φούντι. Και φυσικά όλοι εσείς οι μάπες μου. Μη μασάτε, εφόσον τα καταφέραμε 7 με 10, θα βγει και η υπόλοιπη μέρα. Προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα ξαναπούμε αν δεν μας έχουν απολύσει αύριο 7 ώρα το πρωί. Καλημέρα!